Καλησπέρα σας. Θα μας φάνε αυτή η mail. Λοιπόν, τι γίνεται? Λίμπερο 107,4. Είναι. 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 Είναι η κομπή All About Harrison Air. Σωστά τα λες. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. Μπράβο μας. Λοιπόν, δεύτερη κομπή της εβδομάδας, πρώτη με εμάς, ναι. Με αυτή τη σύνδεση. Χρήστος Τσαλτίδης στο ένα μικρόφωνο. Νίκος Παδόπουλος στο άλλο μικρόφωνο. Βασίλης Καβαδίας στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό το χαλί δεν θα τα αλλάξει, ούτε αυτός μάλλον. Με αυτό θα πάμε μέχρι και τις 7. Με όλα τα νέα και όλη την ειδησιογραφία από τον Άρη σε ποδόσφαιρο, το οποίο βέβαια βρίσκεται σταθερά στο προσκήνιο, και από μπάσκετ, γιατί είναι εβδομάδα επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων για τον μπασκετικό Άρη. Υπάρχει την Πέμπτη αυτό το παιχνίδι στην Τυφλίδα με την τοπική Δυναμό. Θα ασχοληθούμε φυσικά κυρίως με το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στο Λεβαδιακό, στο Κλειάντες Βικελίδης. Ναι, στην Τυφλίδα είχαμε πρώτο. Τι έγινε? Λάκι Τζόνς τραυματίστηκε στον αχίλιο τένοντα. Κακό. Και θα υποβληθεί σε εξετάσεις σήμερα. Κακό. Θα μιλήσουμε μετά με Γιάννη Παραπονιάρα, μαζί στα νεότερα. Ή το Μουρελί. Εκτός αν έχει κανένα meeting. Αποστολή του Άρη αναχωρεί αύριο. Ο Στάμ είναι σε πάλξη πλέον καθημερινά. Έτσι. Η αποστολή του Άρη αναχωρεί αύριο το πρωί 9:40. Πού να πάει ο Στάμ στο αεροδρόμιο. για την Τυφλίδα με ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη. Μην πάω εγώ στο αεροδρόμιο. 4,5 ώρα άνετα είσαι. Όχι. 10:20 το πρωί. Όχι, όχι, ευχαριστώ. Στο τσατσαρό μέσα, live. Όχι, όχι, να είστε καλά. 10.000. Κόσμος. Στη Sports Palace. Και που έπαιξε η Εθνική, ναι. Πρέπει να είναι εκείνο το γήπεδο, ναι. Και εμείς έχουμε υποτιμήσει τόσο πολύ τους Γεωργιανούς. Θα έχουμε μια κουσάρικο στο κεφάλι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για αυτό το παιχνίδι. Θα μιλήσουμε και για τον ποδόσφαιρο, κατά κύριο λόγο. Έχουμε πολλά πράγματα κι άλλωστε για να σχολιάσουμε από το χθεσινό μάτς και σε αγωνιστικό επίπεδο. Τρία εισιτήρια. Τρία. Το μάτς του Σαββάτου. Ωραία. Άρης με την αυτή, τη Γεωργία. Την Δυναμό τη Φλίδα. Δεν είναι δύσκολο όνομα δηλαδή. Εντάξει, ο Χριστός και η Παναγία. Πες τη στα Γεωργιανά. Την Πλίτση, πώς είναι. Την Πλίτση. Λοιπόν, το χαλί της εκπομπής, το οποίο χθες έπεσε στα μεγάφωνα του Κλεάνθης Βικελίδης, πριν τη σέντρα του αγώνα. Και μόλις το άκουσα, σκέφτηκα, μήπως έβαλε το χεράκι σου εσύ. Όχι, φίλε. Α. Τι θα παίζει. Τις επιτυχίες θα παίζουν. Τις επιτυχίες, σωστό. Εντάξει, μάλιστα. Και το σιγοτραγουδούσε και συνάδελφος. Φίλε, έχω βρει χαλί εκπομπής στην παραλία, το σκέφτηκα. Μαζί με τον άλλον. Με την άλλη. Με την άλλη, ναι, με την άλλη καταστροφή τη υπόθεση. Ναι. Αδελφό, εντάξει. Στέλιο, τι είπε καταστροφή. Αδελφό μου είσαι, ρε φίλε, και το ξέρει. Ήταν δίπλα μου σε μια δύσκολη στιγμή την προηγούμενη εβδομάδα. Mm. Ναι. Και εσύ ποιο συνάδελφο το σιγότερο αγουδούσε αυτό. Ναι. Μια χαρά. Τι θε, παρακαλώ. Πώς τι έγινε, Βασίλη Καβαδία. Θέλετε ένα ακουστικό. Πάρτε, ορίστε. Και δυνάμωσε λίγο και αυτά τα οποία έχουμε εδώ πέρα. Ορίστε, πάρτε και τα τέτοια. Τα βίσματα και όλα και αυτά και τα ένα και το ένα και το άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία. FM κενό. Γράφε το μήνυμά και το στέλνετε στο 54526. Ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 ανοίξουμε λογικά και γραμμούλες. Μετά τις 5.30 θα έχουμε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη για να συζητήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι με τον Λεβαδιακό. Βάζω τα μηνύματα στην εκπομπή του Γιώργου πριν. Ναι. Ο ένας παοξής βγήκε και είπε ότι δεν ήταν χέρι το πέναλτι του Άρη. Τι δεν ήταν? Χέρι. Άιντε. Και ο άλλος, ναι, ότι ανάψαμε, λέει, 10 πυρσούς, σήκωσαν, λέει, drone, έβγαλαν φωτό και γράψανε το λαμπομπονέρα της Ευρώπης. Κάτσε να καταθέσω εγώ τη σωστή την άποψη του τώρα, περίμενε. Γιατί εσύ, δεν ασχολούνται με εμάς. Εσύ, εντάξει, να σου πω κάτι. Για να το πάμε εκεί που το θες, για λίγα δευτερόλεπτα μετά θα το πάμε, ναι. Εκεί που παίρνεις αφορμή για να το πας εσύ, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, είναι επιτυχία, ενώ η Μεσολαβή ένα παιχνίδι με την Τζέλις και ένα παιχνίδι με την Άγια ασχολούνται από τώρα με το μάστι κυπέλου. Μα ασχολούνται μόνο με εμάς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παίζουν με την Τζέλις και την Άγια ασχολούνται μόνο με εμάς. Όμως κάτι, επειδή και εμείς έχουμε ένα παιχνίδι σημαντικό το Σάββατο και είναι και δύσκολο, με αυτό θα ασχοληθούμε. Σήμερα είναι η κλήρωση. Εντάξει, θα σχολιάσουμε και την κλήρωση σίγουρα. Εντάξει, και σήμερα είναι η κλήρωση. Και θα ασχοληθούμε και με αυτήν και αύριο. Την οποία είπα, λέγαμε από το πρωί, τη ζητούσαμε. Λοιπόν, είναι και αυτό σίγουρα ένα από τα ζητήματα και ένα από τα θέματα συζήτηση ημέρα. Το ότι ο Άρης κληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ, τον Εργοτέλη και τον αίτητο Σπάτων του Σούλη Παπαδόπουλου. Ωραίο ταξίδι αυτό. Λοιπόν, ναι. Στα Σπάτα. Όχι, στον Εργοτέλη. Θα περάσω καλά, Χρυσανθέμου. Ναι, θα περάσω, ευχαριστώ. Δύσκολα. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ το ψάξα από τώρα. Με πήρε ο Καπνίδης τηλέφωνο και μου είπε θέλω να φιλοξενήσουν εκεί με την Αλεξία. Και εμένα με μια φίλη μου. Και εμένα με πήρε ένα άλλο φίλο μου από το Ηράκλειο και με περιμένει γι' αυτό. Δεν είναι όμω κολλητή τη Αλεξία η φίλη. Αλλά αυτό φρόντισε να πάει ο Καπνίδης εκεί. Άλλο αυτό.
Εμεί θα πάμε εκεί. Πάμε διπλή αποστολή, γιατί όχι. Εντάξει. Λοιπόν, εξαιρετικά. Θα συζητήσουμε λοιπόν, καθώς σχολιάσουμε και την κλήρωση. Βέβαια, αυτό το οποίο θέλω να πω εγώ είναι ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα και να ασχολούμαστε από τώρα με το συγκεκριμένο μάτς. Μεσολαβεί ένα δύσκολο παιχνίδι για τον Άρη το Σάββατο. Την άλλη Τετάρτη είναι σε 7 μέρες. Ναι, υπάρχει όμως. Ποια παγίδα. Υπάρχει όμως ένα άλλο παιχνίδι. Άσε, και κυρίως η ομάδα δεν πρέπει να μπει σε δικασία να. Μόνο εμείς θα λέμε. Να αυτά. Έχει έστω και στο πίσω μέρος του μυαλού του συγκεκριμένο μάτς. Δεν πρέπει να το έχει καθόλου. Υπάρχει ένα σημαντικό παιχνίδι με τον Μπαζιάννα. Από τη μέρα που πάτησαν το πόδι τους εδώ οι Αριανοί, τους λέμε ΧΑΚ ΠΑΟΚ. Οι Παοξίδες από τη μέρα που ήρθαν εδώ πέρα, τους λένε Άρης και Ολυμπιακός. Και παίζει την Τετάρτη με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό. Και ο Παοξίδες, ας πούμε, δεν ασχολείται με αυτό. Μπαζιάννα πρώτα. Μπαζιάννα. Σάββατο 8.30 ώρα στους Ζωσιμάδους Τριλικούς. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, έχει και ένα οικογενειακό διπλό με τα κουφάλια. Ποια κουφάλια? Πάω κουφαλιών. Πρέπει, νομίζω. Τώρα στο ρίσιο το πρόγραμμα για τους παίκτες που δεν αγωνίστηκαν χθες. Ωραία. Λοιπόν, καλά που πήγες. Ναι. Και κλεισμένο το θυρόν, χρήσαμε. Ξέρω και άλλα και κλεισμένο το θυρόν που ήταν ανοιχτά για κάποιους. Όχι, και κλεισμένο το θυρόν. Άλλο αυτό. Ναι, λοιπόν. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν για το χθεσινό παιχνίδι, θα κάνουμε μία αναλυσούλα. Θα πούμε. Θα πούμε λίγο για τον διαιτητή το χθεσινό. Λίγα πράγματα. Ψηλό δικαιώθηκες. Τι θα πούμε, τι ψηλό. Ψηλό δικαιώθηκα. Ναι. Θα πούμε για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το κύπελο, τις θέσεις μας, απόψεις μας. Και το πώς πρέπει γενικότερα να το αντιμετωπίσουμε ως οργανισμός που λέγεται Άρης. Θα πούμε για μπάσκετ. Ήδη σας λέω τρία εισιτηριάκια FM και ενώ ονοματεπώνυμα αποστολή στο 54526. Και έχουμε και τα εισιτηριάκια, τα στάνταρ που έχουμε συνεργασία με την ΚΑΕ Άρης, αλλά και τέσσερις έξτρα προσκλήσεις. Άρα θα έχετε τη δυνατότητα να πάτε να παρακολουθήσετε το παιχνίδι του Άρη το Σάββατο, είναι αυτό στις 7. Θα πούμε για την χουντική απόφαση να μην μεταβούν οι φίλοι του Άρη στο γήπεδο των Ζωσιμάδων. Και άντε, το καταλαβαίνω, το οργανωμένοι, ok, μια που έχουμε αποδείξει στην Ελλάδα ότι είμαστε ντύπη για ντύπη χαϊβάνια, δεν ισχύει για τους Αριανούς, γιατί όπου πάνε είναι υπόδειγμα μέχρι στιγμής. Αλήθεια είναι αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια και στη Λαμία επίσης. Ελπίζω ότι ο κύριος Βασιλιάδης θα αναιρέσει την απαγόρευση της μεμονωμένης μετακίνησης και θα μπορέσουν οι φίλοι του Άρη στο μεμονωμένα, μια μισή ώρα δρόμος είναι, τα Γιάννενα, δύο το πολύ. Δύο ώρες το πολύ. Ναι. Εντάξει, με το εμείς που τρέχουμε. Εσείς μια μισή θα το κάνετε, εντάξει. Ναι. Και θα μπορέσουμε να βρεθούν και οι φίλοι του Άρη στο γήπεδο. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, είναι όμως μια απόφαση που δείχνει ότι δεν γουστάρουν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, από τη μία έχουμε αυτή την απίστευτη, τη μαγική εικόνα, και εδώ να πω και μπράβο στο Βασίλη τον Βερβερίδη και το Motion Team για τις εκπληκτικές φωτογραφίες που έχουν βγάλει με τον ντρόν. Έτσι. Και έχουν κάνει το γύρο της Ελλάδος. Και τις έχουν κλέψει όλοι και τις έχουν βάλει στα Facebook τους. Βάλτε ρε παιδιά την Βασίλη Βερβερίδη η φωτογραφία. Λοιπόν, και από εκεί και έπειτα υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα, αυτό το γήπεδο. Τόσες χιλιάδες κόσμος. Ουδέτερος να είσαι, ανοίξει την έρθει και κολλάς. Παλμός, πάθος και ωραίο ποδόσφαιρο. Αν και χθες δεν ήταν το καλύτερο του Άρη. Ήταν το χειρότερο φετινό του ήταν. Ναι. Και παρόλα αυτά, κέρδισε. Δεν αφήνεις μετά. Ας το κέρδισε. Δεν αφήνεις μετά τον κόσμο να πάει να δει το παιχνίδι στα Γιάννενα. Δηλαδή, τι πιο ωραίο να έχει τους οπαδούς των Ιωαννίνων και να έχει 2.000, 2.500, 3.000 Αριανούς. Την ίδια στιγμή πέρσι η αστυνομία άνοιγε τα λουκέτα να μπουν οι Παοξίδες. Και λες εσύ να μην ασχολούμαι εγώ. Λέει ο άλλος, μην ασχολείσαι. Σε εκείνο το μάτι με τον αυτή δεν ήταν που ήταν σχεδόν το μισό γήπεδο και παραπάνω. Μισό γήπεδο. 0-1. 0-1, τον κούλουν αυτοί. Δηλαδή, ήμαρτον, φίλε, μου λες μην ασχολείσαι. Στον έναν η αστυνομία άνοιγε τα λουκέτα και μπαίναν μέσα. Και εμένα μου απαγορεύει οργανωμένη και μεμονωμένη μετακίνηση. Κοίτα, θα σου πω κάτι. Και ούτε ο πας μου δίνει εμένα, ενώ στον ΠΑΟΚ ο πας, Χρήστο Βασίλη μου. Μπορεί να μην δώσει ούτε στον ΠΑΟΚ φέτος όμως. Είναι άλλο δεν δίνω γιατί η αστυνομία δεν δίνει. Και είναι άλλο να λέω, εμένα δεν με ενοχλεί, αλλά για λόγους ασφαλείας κτλ. Και είναι άλλο να λες, δεν δίνω, δεν θέλω, θα βάλτε τα παιδάκια. Ξεχρίζω. Αλλά μην ασχολείσαι με τον ΠΑΟΚ. Μου λέει ο άλλος. Είναι φανερό. Βρε, όλη μέρα θα ασχολούμαι. Είναι φανερό, χρήσανθε παντού και στα Γιάννα και σε οποιαδήποτε άλλη πόλη ότι η αστυνομία δεν θέλει να πάρει καμία ευθύνη. Ωραία, φίλε, να μην την πληρώνουμε. Αυτό. Να σταματήσουμε να την πληρώνουμε. Δεν θέλει να πάρει καμία ευθύνη. Να γίνουμε εθελοντές. Λοιπόν, να γίνουμε εθελοντές. Ο 779 λέει εύκολες κίτρινες σε Βέλεθ, Γκάμα, Δέλη που νομίζω έφτασε τις 3. Τι περιμένεις όμως όταν ορίζουν οι πυρώτη πριν το Πας Άρης. Ήταν στο γήπεδο, ο Μαρίτης Κεθ, ναι ήταν, το γράψαμε και το πρωί στο Λαμπαουτάρης, ο άμεσος συνεργάτης του Μέλο Περέιρα, του αρχιδιετή της
τη ΣΚΕΔ βρέθηκε στο γήπεδο, κράτησε σημειώσεις και λογικά θα κάπου σημειώσει του θα είναι και αυτό το απίστευτο πέναλτι που έδωσε ο κύριος Στάσης υπέρ του Λεβαδιακού σε αυτή τη βουτιά του Μαρκόφσκι μέσα στην περιοχή. Ευτυχώς για τον Άρη δεν του κόστησε, γιατί είχε και τον Κουέστα για ακόμα μία φορά σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Βέβαια ήταν κακή και εκτέλεση του Μαρκόφσκι στο πέναλτι. Ήταν πολύ χλιάρο και πολύ. Κακή. Και του Γιουνές, αν δεν έπεφτε ο τερματοφυλάκας, θα έλεγε ότι είναι κακή η εκτέλεση. Ένα πέναλτι. Είναι άριστη εκτέλεση. Διάλεξε και την πλευρά. Εντάξει, ναι, διάλεξε και ο Κουέστα και έπεσε σωστά. Μόνο τον ψάρωσε. Εντάξει. Πάντως να σου πω, κάνει πολύ κρύο αίμα ο συγκεκριμένος. Ο Κουέστα. Τον βλέπεις ότι δεν υδρώνει γενικότερα. Και βγάζει και το offside. Ήταν μια φάση ο Μαρκόφσκι χθες που ήταν offside και το έβγαλε και εκείνο. Ο Κουέστα τρία ματς. Τρία ματς ναι. Επίσημα. Και όσα τον έχω δει φιλικά, έχει κάνει μία λάθος έξω το χθες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Στο τέλος, το 80 ναι. Εκεί που είχε πέσει και ο Άρης πολύ. Δηλαδή είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το γεγονός. Ο Άρης έχει έναν τερματοφύλακο ικανότατο και έχει και δύο παιδιά από πίσω επίσης πολύ ικανά. Αλλά νιώθεις ασφάλεια, νιώθεις σιγουριά, νιώθεις ότι ακόμα και στην δύσκολη θα το βγάλει. Γιατί και του Μαρκόφσκι, ένα άλλο που κάνει φάουλο ο Μαρκόφσκι που σβρώχνει τον Δελτζήσι. Στο πρώτο ημίχρονο λες. Στο δεύτερο ημίχρονο. Το γυριστό, στο δεύτερο δοκάρι. Την κεφαλιά, ρε. Ότι βγαίνει παλιά. Είχε και ένα γυριστό. Στο δεύτερο δοκάρι που έχει πάρα από την αιστεία. Εσύ ποιο λες. Όλο αυτό που βγάζει. Ποιο είχε βγάλει. Του κάνουν μια βαθιά παλιά. Στο 2-0 είναι. Και πριν το πέναλτι. Το offside. Όχι. Φάουλε δόθηκε και δεν δόθηκε offside. Ήταν. Έσπρωξε το Δελτζήσι στη φάση αυτή. Δεν έδωσε offside. Και το βγάζει. Ναι. Με το κεφάλι που το κάνει. Ναι. Όπως βγάζει και στο πρώτο ημίχρονο, ένα ωραίο σουτ που κάνει η μοναδική. Στο 18, ναι, και ένα σουτ του Μαρκόφσκι. Μπράβο. Είναι η μοναδική λάθος ενέργειά του. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό σε 3-90 λεπτά να κάνεις ένα λάθος. Δεν έχει κάνει κάτι άλλο λάθος. Ίσα-ίσα που έχει βοηθήσει μέχρι στιγμής. Έχει σημαντικό μερίδιο σε αυτό το 0. Ναι. Μαζί με τη συνολική αμυντική λειτουργία του Άρη. Δεν βάζω μόνο την τετράδα. Δεν ήταν καλός ο Άρης χθες. Δεν ήταν. Και θα εξηγήσουμε μετά. Θα ξεκινήσουμε από αυτό. Α, θα το πιάσουμε να τώρα. Θα πιάσουμε αυτό, ναι. Ωραία. Θυμίζω τρία εισιτήρια για το Άρης Δυναμό Τυφλίδας. Το Σάββατο στο Παλέ. FM και ενώνυμα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. 10 ευρώ, παιδιά, είναι το εισιτήριάκι. Απλά για το φίλο των 7,79 ο Δελιζής έχει 2, δεν έχει 3. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό. Ο Άρης δεν ήταν καλός. Και το δεν ήταν καλός που λέω είναι επιϊκής χαρακτηρισμός. Η σωστή λέξη είναι κακός. Κακός, για να συμπληρώσω εγώ, σε σύγκριση με τα δύο πρώτα παιχνίδια που έδωσε. Ο Άρης γιατί ήταν ανέβασε, κακός. Γιατί ανέβασε τις απαιτήσεις με την εμφάνιση του κοντρα στον Ολυμπιακό. Δεν απείλησε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Ήταν σε κακή μέρα ο Μπρούνο Γκάμα. Ήταν σε κακή μέρα ο Ντιγκινή. Ήταν σε πολύ κακή μέρα ο Ματίγια. Ήταν σε κακή μέρα γενικότερα η ομάδα. Για μένα αυτοί που διασώθηκαν ήταν ο Ματέο στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί στο πρώτο δεν βλέπονταν. Ναι, αλλά κυρίως στο πέναλτι. Και στο πέναλτι, αυτό είναι. Ναι. Το ναι. Αλλά ήταν καλό στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά το Ματέο Γκαρσία και ότι μαρκάρει σταθερά. Αυτό είναι. Και τραγικός να είναι σε όλο το μάτς όταν το εξτρέμ γυρίζει σε δευτερόλεπτα και δίνει βοήθεια στο μπακ, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Ήταν πολύ κακή η λειτουργία της ομάδας στις επιστροφές της. Δηλαδή έβγαινε στην επίθεση. Έδινε ανοιχτό γήπεδο στο Λεβαδιακό, ο οποίος ήταν γρήγορος γιατί είχε αυτά τα μαυράκια που τρέχανε γρήγορα. Είχε καλή κυκλοφορία. Ο Λεβαδιακός όπου θέλει θα κάνει ζημιά. Όπου παίξει δηλαδή κανονικά θα κάνει ζημιά. Είδατε και ο Ολυμπιακός 1-0 με το ζόρι τον κέρδισε. 23 τελικές. Είχε Ολυμπιακός εκείνο το παιχνίδι. Ναι. Μη μετράς τελικές. Βλέπω και Αριανούς και Λεβαδιακούς και παγκόσμια μετράνε τις τελικές. Πόσες από τις 13 τελικές θες του Λεβαδιακού απείλησαν. Του Μαρκόβης ο 18. Ναι. Καλά κύριε με το φάουλ δεν τη βάζω. Μόνο του Μαρκόβης ο 18 νομίζω. Από τις 13 λοιπόν, ναι. Οι 10 είναι στα Περιστέρια. Είναι ένα η σέντρα σουτ που πάλι για Περιστέρια πάει και πάει δοκάρι. Αλλά είναι δοκάρι, είναι φάση ρε φίλε. Και του Μαρκόφσκι. Και το πέναλτι. Όλα τα υπόλοιπα είναι σουτ που κάνουν από τα 50 μέτρα και πάνε out. Υπ' αυτή την έννοια είχε τελικές. Απ' την άλλη ο Άρης έχει 2 γκολ. Ένα με πέναλτι. Ναι. Και είναι φάση εκεί που βγαίνει ο Ματέο μόνος του. Είναι. 2 γκολ, τη φάση του Μπρούνο Γκάμα.
Το σου του Μπάσα που πέρασε λίγο πάνω το δοκάρι. Σου του Μπάσα, το σου του Γιουνές που δίνει κακό μεν, αλλά είναι με καλές προοπτικές στο πρώτο ημίχρονο. Το δοκάρι του Γιουνές. Και τρεις περιπτώσεις. Και... δύο με τον Γιουνές και μία νομίζω με τον. Πήγε να κάνει, αλλά δεν έκανε. Που είναι μόνος του και παραπατάει. Δεν ήταν ιδιαίτερα απειλητικός ο Άρης στο χθεσινό παιχνίδι. Είναι και πώς διαμορφώνεται και το μάτς. Γιατί αν στο 58 είσαι 2-0, χαλαρώνεις μετά, ηρεμείς. Κοιτάς να διαφυλάξεις το 0 πίσω. Δεν είναι απόλυτο. Ενώ αν είναι 0-0 στο 70, όπως είναι με τη Λάρισα, συνεχίζεις, πιέζεις, κάνεις φάσεις. Ο Άρης δεν ήταν καλός, για να το διορθώσω, μεσοεπιθετικά. Μεσοαμυντικά ήταν ικανοποιητική η παρουσία του. Μεσοεπιθετικά είχε πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι το είδα εγώ. Εγώ λέω ότι μεσοαμυντικά είχες πρόβλημα. Εγώ μεσοεπιθετικά το βρίσκω, κύριε. Άρα είχες και μεσοεπιθετικά και μεσοαμυντικά. Δεν ήσουν καλός χθες. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή έχεις εξαιρετική ποιότητα ποδοσφαιριστών. Και μια ομάδα με μέταλλο, αν και είναι αρκετά νωρίς στο πρωτάθλημα. Πήρες. Και ο Άρης γενικότερα, ακόμα και στην κακή του μέρα, πώς ήταν χθες, δηλαδή μέτρος ως κακός, δεν σου βγάζει την ανησυχία ότι μπορεί να πάει κάτι στραβά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι υπήρχε και κάποιος χθες. Καταρχήν κάνεις 3-4 φάσεις, θα τις κάνεις. Ναι, τις έχεις αυτές. Δεν είναι που δεν απειλείς καθόλου και τέτοια. Έχεις. Και το φάουλ του Ματίγια στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Και αυτή η καλή φάση. Ναι. Αυτό είναι το καλό με τον Ματίγια και σε δεύτερο βαθμό με τον Μενέντεθ, αλλά κυρίως με τον Ματίγια. Ο Ματίγια που χθες στα καθήκοντά του στο χώρο του κέντρου για μένα ήταν απογοητευτικός. Είχα την αίσθηση, μου θύμισε το πρώτο μάτς, το φιλικό που είχε κάνει, ότι δεν πατούσε καλά. Παρόλα αυτά, ο τύπος, παιδιά, τα στημένα του είναι φαρμάκι. Είναι. Κάθε... και του Μενέντεθ είναι. Πιο καλό είναι ο Ματίγια. Είναι εξαιρετικό. Τα χτυπήματα του Ματίγια είναι, λες και είναι PlayStation, ρε φίλε. Είναι εξαιρετικά. Και τα corner και τα foul. Πολύ δύσκολα βρίσκεις εκτέλεση του. Να πεις, έκανε κακή εκτέλεση. Ναι. Όλα είναι απειλή. Και αυτό είναι σημαντικό για ένα half. Παρ' όλα αυτά, ναι, δεν βοήθησε την ομάδα στο κομμάτι, στο χώρο του κέντρου. Και θεωρώ ότι κάποια στιγμή το δίδυμο Μπάσα Σιώπη θα το δούμε σύντομα. Πιθανόν μπορούμε να το δούμε και το Σάββατο. Με αλλά τον επειδή... Σιώπη όμως εγώ θα ήθελα εξάρι. Να σου πω όμως κάτι, ο Σιώπης χθες μπήκε και έπαιξε πολύ, κάθετα. Κάτι που δεν το έκανε κανένας άλλος χθες για τον Άρη. Ναι, ρε φίλε, γιατί ο Μπάσα ήταν σε ρόλο εξάριου. Ναι. Το έχει δηλαδή. Ο Μπάσα χθες επιθετικά δεν βοήθησε, μεσοαμυντικά ήταν πάρα πολύ καλός. Και, σκούπισε πράγματα πίσω. Μεσοαμυντικά, εξαιρετικός, αλλά έχει κάνει κάθε ματς. Το λέω από το πρώτο παιχνίδι, το λέω. Κάνει κάποια λαθάκια. Κάνει κάποια λαθάκια επιβόλαια, ναι. Που κάνει την μπάλα έξω την περιοχή και πάει να βγει μόνο στο Σουμπίνιο. Εκεί, αν δεν είναι ο Σουμπίνιο, εκεί είναι ο Βιερίνιο. Κοίτα, αυτά είναι λάθη επιπολαιότητα. Ό,τι λάθη έκανε χθες ο Άρης ήταν λάθη επιπολαιότητα. Ναι. Και ήταν γενικότερα ένα Άρης. Δύο ζωή με ναι. Και ήταν γενικότερα ένα Άρης χθες, ο οποίος φαινόταν ότι δεν είχε τόσο καθαρό μυαλό. Δηλαδή, ο Άρης υστέρησε στα δυνατά του σημεία που. Τον βοήθησαν να κάνει και τις εμφανίσεις που έκανε στις πρώτες διαγωνιστικές. Δηλαδή, δεν είχε υπομονή στο παιχνίδι του να βάλει την μπάλα κάτω, να την κυκλοφορήσει όσο χρειαστεί για να ανεβάσει λίγο το λεβαδιακό και να βρει το διάδρομο για να πατήσει στην περιοχή. Δεν το είχε αυτή την υπομονή στο βαθμό που την είχε κοντά στη Λάρισα. Δεν το είχε. Να σου πω κάτι. Μία από τις λίγες φορές που το είχε στο πρώτο μέρος ήταν σε εκείνη τη φάση που έβγαλε με τον Γκάμα. Ή στην άλλη φάση με το πέναλι του που κέρδισε ο Ματέο, που είχε και πάλι ήταν ατομική ενέργεια. Είχαν αποστάσει οι γραμμές του, το οποίο και αυτό τον επηρέασε χθες. Εντάξει, μετακινήσανε, φίλε, συγγνώμη, τι έκανε. Είχαν αποστάσει οι γραμμές του και ήταν πολύ στατικός μεσοεπιθετικά. Δεν υπήρχε κίνηση από τους μεσοεπιθετικούς του, χωρίς την μπάλα. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην απειλήσει τόσο πολύ, να απειλήσει με κλασικές ευκαιρίες. Το εννοώ να απειλήσει μέσα στην περιοχή του Επασί. Λοιπόν, και σε ιδιασμό και με κάποια εύκολα λαθάκια επιπόλαια που γίνονταν κυρίως στον άξονα, στον χώρο του κέντρου. Και ο Λεβαδιακός έβγαλε μια-δυο φάσεις από εκεί, κάτι πήγε να κάνει. Προσπάθησε λίγο με τις βαζόμενες ατομικά χαρακτηριστικά του Ναγκή και του Σαβαντογκό ενίοτε να δημιουργήσει κάποια κατάσταση, αλλά δεν τα κατάφερε. Εντάξει, η ουσία είναι, γιατί προσέξτε. Έχει μεγαλύτερη σημασία να καταγράφουμε τα αρνητικά μιας ομάδας και τα σημεία στα οποία υστέρησε όταν κερδίζει και όταν είναι στα πάνω της, όχι όταν δεν κερδίζει και μπορεί ο καθένας να βγει και να πει το οτιδήποτε. Μεγαλύτερη εξέχει τώρα να τα πούμε αυτά και ο Ερέρα τα είδε και γι' αυτό δήλωσε χθες ο προπονητής του Άρη ότι πρέπει να γίνουμε πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας, γιατί περιμένει περισσότερα.
Εντάξει, και ο ίδιος μπορεί να είναι ικανοποιημένος από τη νίκη και να μοίρασε και συγχαρητήρια χθες ατομικά στους περισσότερους ποδοσφαιριστές σε αποδυτήρια. Σίγουρα όμως δεν του άρεσε αυτό που είδε. Γιατί είδε ότι τα δυνατά σημεία της ομάδας του, στα δυνατά σημεία της βασικά η ομάδα του, υστέρησε στο χθεσινό παιχνίδι. Ακόμα όμως και έτσι ο Άρης κατάφερε να κερδίσει. Και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό το οποίο πρέπει να κρατήσουμε το χθεσινό μάτς. Έχει αξία όταν μια ομάδα συμμετρικά μέρα της κερδίζει. Ακόμα και το Λεβαδιακό. Δεν έχει σχέση. Ο Λεβαδιακός άλλο αυτό που χρήσε, δεν μπορεί να κάνει ζημιές. Και δεν είναι και τόσο κακή η ομάδα. Έχει καλούς παίχτες. Έχει το Μαρκόφσκι. Είναι εκεί στο 8, 9, 10, ναι. Έχει το Σουμπίνιο. Δεν είναι και έχει και καλό προπονητή. Ποιο Μαρκόφσκι και ποιο Σουμπίνιο. Το 7 αυτό το εξτρέμ. Έχουν πολλές ομάδες. Τον Αγγί, ναι. Και αυτός δαίμονας. Πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Και πίσω έχει δύο στόπερ. Και ο Μαλιάς ο ένας και ο Ζησόπουλος. Και έλειπε και ο τέτοιος. Και ο άλλος που έχει πάρει κόκκινη. Έλειπε και ο Γιακουμάκης. Έλειπε. Τραυματίας. Ναι. Ο άλλος πήρε κόκκινο. Ο Στόπερ. Τώρα μου διαφεύγει τον. Ο Κρινέτα. Ναι, ήρθε βέβαια αυτός ο Φαβάνη. Φαβάρο. Ναι. Καλός ήταν. Και αυτός καλούτσικο ήταν. Άρα, εντάξει, κέρδισε μια καλή ομάδα. Καλύτερα από τη Λάρισα. Ναι. Κοίτα να σου πω κάτι. Εγώ έχω την αίσθηση πλέον ότι και τον Άρη αρχίζουν να τον μαθαίνουν κάπως. Και να προσαρμόζονται. Προσαρμόστηκαν στον Μπρούνο Γκάμα και τον περιόρισαν σημαντικά. Δηλαδή ο Λεβαδιακός ήταν διαβασμένος. Έχεις τον Μπρούνο Γκάμα, έχεις την Κίνη, έχεις Ματέο Γκαρσία. Εδώ είναι πρώτο. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν σε όλους. Άρα αν αυτοί οι τρεις αποδώσουν καλά, δεν πιάνονται. Το θέμα είναι να μην είναι εκεί. Γιατί οι δύο στους τρεις θες. Και οι τρεις στο πρώτο ημίχρονο, αλλά οι δύο στους τρεις θες δεν βλέπονταν. Δεν ήταν καλή, όχι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο κιόλας, παιδιά. Λοιπόν, πες το χορηγό για να πάμε στο break και θα επιστρέψουμε και με άλλα σχόλια για το ποδόσφαιρο. Και με τον καλεσμένο μας. Α, έχουμε και καλεσμένο. Έχουμε και τον καλεσμένο. Βασίλη Καβαδία, δώσε το break και επιστρέφουμε σε λίγο με τον καλεσμένο μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συζητήσουμε λίγο για το χθεσινό παιχνίδι. Είπαμε δύο-τρία πραγματάκια, θα πούμε και άλλα στην συνέχεια, αλλά. Θα ακούσουμε τι έχει να πει και ένας άλλος που ήταν στο γήπεδο χθες, στις σουίτες του Κλεάνθης Βικελίδης, όχι όποιος και όποιος βέβαια, και παρακολούθησε το παιχνίδι του Άρη με τον Λεβαδιακό και φαντάζομαι ότι βλέποντας πλέον τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια από μια διαφορετική θέση που δεν την είχε συνηθίσει, σίγουρα θα σκεφτόταν ότι θα μπορούσε να βγάλει ένα 45 λεπτό. Ντάρση Νέτο, καλησπέρα. Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα. Το είχε ένα 45 λεπτό χθες, δεν το είχε. Να σου πω. Εντάξει, όλοι δεν λένε, άντε ναι, και 30 λεπτά και ένα μήκο δεν μπορείς. Και τι ωραία ήταν, ξέρεις, και αυτή μου φέρα. Μετά από τόσα χρόνια. Ο Μαυρούλης, ο γιο θα σε έκανε ο Μαυρούλης από εκεί, το 7 θα σε έκανε. Ναι. Πριν 5 χρόνια τον έτρωγες όμως. Πριν 5 χρόνια δεν περνούσε με τίποτα. Με τίποτα. Πώς είναι πλέον, Ντάρση, να το βλέπεις απ' έξω, ξέροντας ότι δεν θα παίξεις πάλι. Ναι, εντάξει, ναι, δεν είναι αυτό κάπου. Okay, εγώ ήμουνα από πέρσι, ήταν σιγά σιγά να βάλω το μυαλό μου και μετά από τόσα χρόνια και παίζω μπάλα και αυτά, και να σταματήσω. Και τώρα φέτος πρώτη φορά και εμείς και εσάς πήγαμε τώρα και Χαριλάου έτσι και μετά από τόσα 4 χρόνια και τώρα πάλι Super League και γεμάτο και το κόσμο ευχαριστημένος και το κλίμα ήταν φοβερό. Και μόνο και το κλίμα, κατάλαβα, δεν λέω τώρα και μπάλα και λέμε τώρα και το. Και εντάξει, η ομάδα πιστεύω και μετά από αυτούς και ήταν χθες, πρώτη φορά πιστεύω και αυτούς έχει υπάρξει και τόσο κόσμο, κατάλαβα. Ναι. Και μάζεψε. Και τώρα και το Ισπανούς και όλους. Τέτοια ατμοσφαίρα πιστεύω και κάποιος εκεί ήταν η πρώτη φορά. Και με έναν αντίπαλο όπως το Λεβαδιακό, εντάξει, δεν νομίζω και εσύ όταν έπαιζες να έχει μαζέψει το γήπεδο τόσο πολύ κόσμο. Εντάξει, γιατί ο Λεβαδιακός δεν είναι και ο μεγάλος αντίπαλος, έτσι. Όχι, δεν είναι, εντάξει, μα εγώ λέω και μετά ο κόσμος ήρθε χτες και μετά, και μετά από δύο νίκες και μετά από τόσα χρόνια και Χάρι Λάου τώρα και παίζουμε μέσα σε Χάρι Λάου και μετά από τόσα χρόνια και πάλι Super League, πιστεύω και
Και μια Δευτέρα, δεν ήταν ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή, και Δευτέρα. Και ήταν και Δευτέρα κιόλας, ναι, ναι, ναι. Ήταν Δευτέρα. Ναι, και 7 η ώρα. Εντάξει, μπράβο. Και αυτό λέω, έχουμε τόσο κόσμο και αγαπάει ομάδα και... Άστε. Μόνο εδώ Ελλάδα γίνεται αυτά, ξέρεις. Εντάξει, έχει ζήσει το γήπεδο και άλλες ανάλογες στιγμές στο παρελθόν. Όχι βέβαια με ομάδες όπως ο Λεβαδιακός, αλλά φαίνεται, εντάξει, το βλέπεις και εσύ, ότι στον Άρη φέτος γίνεται κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο. Και κάτι που αρέσει στον κόσμο. Ναι, αυτό και αυτό λέω. Και χτες είδες και είπε ότι οι ομάδες δεν ήταν καλά και αυτά και ο Λεβαδιακός ξεκινήσε να βάλει εμείς λίγο πίσω και το κόσμο είχε ηρεμία. Δεν είχε κανένας γνιάζει, κανένας λίγο φόβο, τίποτα, κατάλαβες. Ναι. Ήτανε, πιστεύω και είναι λίγο διαφορετικά. Ναι. Εδώ, είναι το καλό. Εδώ μήπως, εντάξει, έχει να κάνει και με το ότι ο φετινός Άρης δεν σε κάνει να ανησυχείς ότι μπορεί να πάει κάτι στραβά. Έστω και στην, όχι και τόσο καλή του μέρα, γιατί χθες η ομάδα δεν ήταν και τόσο καλή, είναι η αλήθεια, αλλά δεν σου βγάζει ανησυχία. Μπράβο. Μα ξέρεις γιατί. Εντάξει, και το καλό και χθες έβαλαμε το γκολ το λίγο νωρί. 22. Και από εκεί πιστεύω και έδωσα λίγο χαλαρό στο παιχνίδι μας. Ναι. Και αμένα, λέω και μπροστά, πρέπει να κάνουμε παραπάνω τα πράγματα, κατάλαβες. Ναι. Λέω από κίνησης, από τρίβλες, από αυτά. Για μένα μου αρέσει πάρα πολύ το μικρό, το Ματέο. Ο Ματέο, ναι. Και για μένα το καλύτερο σπέκτη είναι. Και τρέχει παντού. Πάνω, κάτω και δεν φοβάται. Και μαρκάρει κιόλας πολύ. Ναι. Και ο Μπρούνο μου αρέσει. Εμένα, μα εκτές ο Μπρούνο δεν ήταν καλός. Ήταν εδώ, οκ, normal. Ναι. Περιμένω παραπάνω, κατάλαβες. Και εμένα μου αρέσει το Ματήρα και κάτι το πρικινίδι, αυτά. Εντάξει, δεν ήταν έτσι. Ω, έπαιζε πολύ καλή. Πολύ καλή μπάλα, όχι. Για μένα μ' αρέσει πάρα πολύ η Λαμία και η Λάρη. Ντάρση, πόσο βοηθάει τον μπακ ένας παίκτης σαν τον Ματέο Γκαρσία, που γυρνάει συνέχεια και βοηθάει και κόβει και ξέρεις ότι έχεις μια βοήθεια από ένα παίκτη που είναι επιθετικό γενής, που είναι εξτρέμ. Αυτό δεν ήταν σαν το Χαβί του παλιά. Ναι, έτσι, ναι, όντως. Όχι τόσα ποιότητα, εντάξει. Ναι. Το Ματέο βλέπουμε και τρίπλες και σταματάει μπάλα και θέλει μπάλα συνέχεια, κατάλαβες. Και 22 χρονών είναι. 22 είναι. 22 χρονών είναι. 6 εκατομμύρια ρήτρα έχει. Αυτός. Ναι. Άμα θέλει ο Άρης να το πάρει, 6 εκατομμύρια. Θα πω τώρα τον Καρυπίδη, έχει τα 5. Δώσε το 1 στον Καρυπίδη, έχει τα 5. Θα το πάρουμε. Άμα θέλει να το πάρει, πρέπει να το πάρει τώρα. Έτσι. Εντάξει, είναι πολύ καλός παίκτης. Γι' αυτό και είναι τόσο ακριβώς και νομίζω θα κάνει καριέρα στην Πριμέρα αυτός κάποια στιγμή. Θα τον δούμε σε μεγάλη ομάδα εκεί. Γενικά. Γενικά, τι άλλο βλέπεις έτσι από την ομάδα? Δεν έχουν μπει και όλοι οι παίκτες. Δηλαδή, περιμένουμε το Μαυράη που είναι διεθνής αρχηγός Εθνικής Αλβανίας. Πολλοί λένε ότι. Εντάξει, ο Αριανός ξέρει τώρα τι λέω. Θυμίζει λίγο ο Ρονάλντο ο συγκεκριμένος. Θυμίζει όμως. Γιατί ο Ρονάλντο νομίζω είναι ο κορυφαίος που έχει έρθει στη συγκεκριμένη θέση τα τελευταία χρόνια. Για να μην πω αρχής εξ αρχής. Ο Μαυράη, ο Σιώπης μπήκε ήδη. Ο Μαρτίνες, ακούμε πάρα πολύ καλά λόγια για τον Αργεντίνο επίσης. Δεν ξέρω το Βίτορ, αυτόν τον πιτσιρικά, τον Βραζιλιάνο, τον συμπατριώτη σου, αν τον είδες καθόλου, αν μιλήσατε, γιατί ήταν στο κήπεδο. Ναι, ήταν εκτές μαζί μου εκεί πάνω, κατάλαβες. Ναι. Εντάξει, εγώ τον είπα, είναι μικρός, μα εγώ τον είπα, δεν πρέπει να βάλει το μυαλό και είναι μικρός. Πρέπει να προσπαθήσει και να παίξει. Μικρός στην Βραζιλία, ένας είναι Chelsea, ο άλλος είναι Manchester City, ο άλλος είναι... Το μικρός δεν γίνεται στην μπάλα, κατάλαβε. Άμα είναι διαφορετικά πρέπει να δείξει και να προσπαθεί να παίξει. Οκ, αυτός δεν συμβόλησε να έχει. Μα εγώ τον είπα, Πέντρο, άντε κάνει προπόνηση, κάνει καλό και ασένα. Και πότε να μπει, πρέπει να μπεις έτσι δυνατά και να δείξει και μπορείς να παίξει, κατάλαβε. Όχι μόνο θα είναι εδώ και να κάνει μόνο προπόνηση. Και λέει, όχι να το, και να προσπαθώ να κάνω αυτά και αλλά. Το λέω, οκ, μπράβο. Εντάξει, έχει καλό μυαλό αυτό. Να δούμε. Είναι μόνος εδώ, κατάλαβε, και δεν μιλάει ούτε αγγλικά, ούτε ελληνικά. Και τον βοηθάει πολύ ο Σόουζα σε αυτές τις πρώτες μέρες. Ναι. Εγώ τον είπα το Σόουζα. Σόουζα, προσέξτε λίγο το παιδί, πάει καθαρικό.
αυτά και όλοι χρειάζεται από μένα. Τώρα προσπαθώ να βρεθούμε. Εντάξει. Η γλώσσα που μιλάει, τα πορτσουγκίζ είναι αυτά που μιλάτε εσείς, έτσι. Δεν μοιάζουν με τα ισπανικά. Με νοιάζει πολύ. Αυτό λέει, δεν καταλαβαίνει, δηλαδή, τον προπονητή δεν τον καταλαβαίνει όταν μιλάει. Ναι, καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω. Είναι η πρώτη φορά και το παιδί βγήκε έξω από Βραζιλία, κατάλαβε. Ναι. Είναι λίγο δύσκολο. Και αυτό να λέει καλημέρα. Να. Αυτό είναι πάνω από Βραζιλία, κατάλαβε, εκεί, Ρεσίφη, κοντά Μασεϊό. Πού, ο Νασιμέντο ήταν από εκεί, ποιος ήταν εκεί, από τον Αμαζόνιο μέσα. Ναι, θυμάσαι, ο Τίνγκα, αυτούς. Τίνγκα τούτα. Τίνγκα τούτα. Τούτα. Πω. Αυτή ήταν από το τέτοιο. Ναι, σαν άλλαγο είναι. Μέσα εκεί στη ζούγκλα ήταν αυτή. Ναι. Και χθες εμείς έβαλε εγώ κάτι βίντεο από Instagram και αυτά. Ο Νασιμέντο. Και σύνδεμε μου είναι ο Νασούτη. Ο Νασούτη. Ωραία, τι ωραία, είναι χάρη λάω και αυτά. Ναι. Α, σε πήρε τώρα ο Νασούτη. Ναι, και μιλούσαμε. Και αυτό πάλι είναι ένα Αμερική, κάνει κάτι. Κάτι και άλλες δουλειές, τώρα δεν ξέρω τι είναι, σκολάει και από την μπάλα. Άλλες δουλειές κάνει. Μένει... Και αυτός ήταν καλός, δεν. Ο Νασούτη, ναι, καλός ποδοσφαιριστής. Μένει πάντως, Ντάρση, μένει στους ξένους παίκτες που ήρθαν και έπαιξαν στον Άρη. Δένονται και με τον κόσμο και με την παρουσία του κόσμου. Νομίζω ναι, ότι... Ναι. Και αυτό εγώ είπα. Εγώ έχω μιλήσει λίγο για τον Μπρούνο, λίγο για τον Βίτο. Οκ, το Σόλτα πάντα το μιλάω. Και μιλάω, φίλε, άμα ήρθε εδώ και να δείξει πάθος και αυτά και ο κόσμος τον αγαπάει, ας δεν πάει πουθενά μετά. Ναι. Μπορεί και να πάει σε ένα χρόνο, δύο χρόνια, σίγουρα, να θυμάσαι πάντα εδώ. Χαριλάω και στο κόσμο και αυτό, Ελλάδα και αυτά. Και σαν το κλίμα εδώ, okay, μπορεί και να έχει μία, ένα αγώνα, δύο, τρεις και εκεί, και ντέρμπι και αυτά, λίγο γκρινιά. Μα φίλε, έτσι πρέπει να πάρει και παντού. Λίγο πιέση, κατάλαβε. Θεωρείς ότι αυτή η χρονιά με τον κόσμο έτσι να είναι πολύ κοντά στην ομάδα, με έναν Άρη που βγάζει μια καλή εικόνα στο γήπεδο με εξαίρεση χθες, ότι μπορεί να αποτελέσει μια χρονιά στην οποία η ομάδα μπορεί να καταφέρει κάτι διαφορετικό? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτός ο Άρης, έτσι όπως τον βλέπεις εσύ μέχρι στιγμής? Εντάξει, τώρα εμείς δεν μπορούμε να πούμε τώρα λόγια για είναι μια χαρά και όλοι με λένε ναι το πάμε να πάρουμε πρωτάθλημα και αυτά, εντάξει, οκ, άιντε πάμε. Αυτό το κόσμο τώρα έχει λίγο, ναι. Πώς λένε, οργασμός και καταλάβει. Ναι. Έμαθες ρε σκύλε και το οργασμός. Εντάξει, μετά από τόσα χρόνια και αυτό λέω. Ναι. Μα οκ, περίμενε. Έχουμε παίξει ακόμα και με Λαμία και Λάρισκα και τώρα Λεβαδιακός. Ναι. Οκ, ομάδα βλέπουμε, έχουμε καλούς παίκτες. Έχουμε μια καλή ομάδα. Εμείς ξέρουμε τώρα και η Ελλάδα, εσείς καλύτερα από μένα, βλέπετε άλλες ομάδες τι έχει. Δεν έχει τώρα άλλες ομάδες και λέμε, ω, αυτή η ομάδα εκεί είναι καλή, κοίτα πώς είναι ο Απόλλων, κοίτα πώς είναι η Λάρισα, κοίτα πώς είναι ο Ξάντη. Οκ, δεν ήταν έτσι πώς ήταν παλιά, κατάλαβα. Mm-hmm. 10 ομάδες ήταν πολύ, πολύ strong, πολύ δυνατά. Mm-hmm. Μα βλέπω και ο Άρης μπορεί να πάει και τέτοιες. Εκεί, θέση σίγουρα. Ναι. Από αυτή η ομάδα και εγώ έβλεπα. Έβλεπα κάτι προπόνηση και τώρα βλέπω και τι μπορεί να δείξει μέσα. Τώρα άμα αυτούς βάζει το μυαλό και να δίνει πάθος και μαζί να παίξει καλή μπάλα, άντε πάει, σίγουρα. Τον Ερνάντεθ... Τον Ερέρα. Τον Ερνάντεθ παλιά. Λοιπόν, τον Ερέρα πώς τον βλέπεις? Οκ, είναι καλός. Μέχρι τώρα δεν μπορώ να πω. Έχω το μίλησε δύο φορές και το μίλησε πώς ήταν και αυτά κάτι πράγματα. Εντάξει, okay, είναι λίγο... πώς λένε, εδώ η Ελλάδα πρέπει να μπει λίγο τα θέσεις μας λίγο. Εντάξει, άντε να δούμε αύριο, άμα χρειάζεται κάτι, κατάλαβε, γρήγορα. Ναι. Δεν είναι και γρήγορα, περίμενε. Οκ, να δούμε αύριο. Άντε πάει και καφέ και να περιμένει. Ναι. Δεν είναι τα πράγματα έτσι γρήγορα. Χρειάζεται αυτά. Okay. Να προσαρμοστείτε, πρέπει στους ρυθμούς της Ελλάδας. Ναι. Μπράβο, πρέπει να έχει λίγο υπομονή. Και άμα μπορεί και η ομάδα μπορεί να και έχει λεφτά αυτά, okay, μπορεί να το κάνει. Άμα αλλιώς, πρέπει να κάνει αυτό τι έχει. Άμα αλλιώς, δεν μπορεί να έχει νέα πρόληψη στην ώρα και κάτι μαλακές, κατάλαβες. Ναι.
Το λέμε στο ραδιόφωνο αυτό. Ναι. Λοιπόν, πού βλέπεις, ότι η ομάδα έχει πρόβλημα. Γιατί, οκ, okay, βλέπουμε τα θετικά, τα βλέπουμε όλοι. Ας πούμε, δική μου άποψη είναι ότι ειδικά χθες είχε ζητήματα μεσοαμυντικά, είχε προβλήματα στις επιστροφές. Δεν πατούσε καλά η ομάδα. Δηλαδή, με μια πιο ποιοτική ομάδα απέναντι, δηλαδή ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ κτλ. Θα έχει πολλά προβλήματα χθες η ομάδα. Βέβαια, θα μου πεις, δεν παίζω το ίδιο. Ο παίχτης δεν μπαίνει το ίδιο όταν απέναντι το έχει τον ΠΑΟΚ ή το Λεβαδιακό. Μπαίνει αλλιώς. Μπράβο, μπράβο. Είναι αλλιώς. Άλλη εμπειρία, άλλο ποιότητα, άλλα. Ας εμείς βλέπουμε τώρα και αυτούς τα έξι και έχουν τώρα. Οκ, τώρα. Λέμε πάντα ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός και ΑΕΚ. Είναι παίξει και έχει παίξει και Ευρώπη και μεγάλη ομάδα και καλή ομάδα. Ναι. Και άμα τα δίνει λίγο, πώς λένε, έτσι, space. Άμα τα δίνει λίγο να γύρει και να πάει τέτοια τέτοια, πάει. Ναι. Ό, να κάνεις πάω, παίρνω το κάτι. Όμα να αργήσει δύο δευτερό, τρία, πάει. Είναι ένα κίνηση, κάτι. Όχι. Άμα δεν βάζει το μυαλό και κοίτα, εδώ έχουμε το παίξα, άντε πάμε και δυνατά, ένα βοηθεί στο άλλο. Άμα αλλιώς, φίλε. Οκ, πρόβλημα έχει πάει σίγουρα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα, α, είναι οργανωμένο. Όχι. Παίζουμε πολύ αργά. Από να αλλάξω από ένα, μια χρειά από την άλλη. Αυτό βλέπω και πρέπει να πούμε πιο γρήγορα. Mm-hmm. Και ο Μαρτίνε και κάνει το παιχνίδι. Βλέπει και όλη την ώρα έρθει να πάλι μπάλα. Και θέλει να παίζει γρήγορα, μα δεν μπορεί. Αυτό είναι. Σιγά να καταλαβαίνει το άλλο. Μήπως εντάξει, φταίει γενικότερα πέραν άλλων πραγμάτων ότι είναι και μια καινούργια ομάδα με πολλούς νέους ποδοσφαιριστές. Αυτό, ναι, και όλοι είναι καινούριοι. Και τώρα ξεκινάει ένα, θα ξέρει το άλλο. Δεν είναι αυτό. Πώς καινούριοι θα έχει έτσι. 18. Και όλοι ξεκινάνε το άλλο. Και αυτό. Έχει μόνο από πέρσι ο Δελιζίτ και ο Τζανακάκη. Και ο Τζανακάκη. Το Τζανακάκη πώς το βλέπεις, Ιασιά, τον ανέφερες, γιατί αγωνίστηκε στη θέση που σε μάθαμε και σένα πάρα πολλά χρόνια μέχρι στιγμής. Να, το Τσάνα εγώ πάντα τον είπα. Ο Τσάνα έχει πάτσο. Θέλει να όλη την ώρα να δίνει κατάλαβε το τι έχει. Ναι. Μα εγώ τον είπα, πρέπει να προσπαθήσει να κάνει καλύτερα. Σέντρα, το 1-1, ναι. Να προσπαθήσει να κάνει μια καλή πάσα. Αυτό κάνει διαφορετικά και τον μπακ, κατάλαβε. Ναι. Όχι μόνο αμυντικά, οκ. Okay. Και αμυντικά ήταν κάτι προβλήματα. Εκεί το μαύρο εκεί το πέρασε 2-3 φορές. Ναι. Κατάλαβα. Και εντάξει, πιστεύω ότι θα σαν να κάτσει σιγά να μπαίνει αυτό και θα γίνει καλύτερος. Και ένα καλό παιδί και να ακούει και αυτά. Και μπορεί και αμένα βλέπω και μπορεί να πρέπει να κάνει καλύτερα. Κατάλαβα. Εδώ ένας φίλος με ρωτάει αν θα σε δούμε ποτέ στον Άρη ξανά. Τον Καρυπίδη να ρωτήσω. Τον Καρυπίδη να ρωτήσω στον Τάρση. Τώρα μου λέει. Έτσι πέφτει. Μου το έστειλε να το ρωτήσω. Εντάξει. Αυτό δεν μπορεί να ρωτήσει κανένα. Πρέπει να ρωτήσει από αυτού. Ναι. Εντάξει, εσύ σίγουρα θα το ήθελε. Εντάξει, αυτό το γνωρίζουμε. Να σου πω τώρα. Έχει Άρης ΠΑΟΚ την άλλη εβδομάδα. Πάω Κάρι στο κύπελο. Ναι. Την άλλη Τετάρτη. Εγώ θέλω να πάω. Πάμε τούμπα. Δώσει κανένα ένα. Άλλο θέλω να σου πω. Εισιτήριο σου δώσω, άκου λίγο. Δώσε μια κλωτσιά το μάτος. Κάνε, τραυμάτισε το λίγο να μην παίξει. Καλός παίχτης. Δεν θα παίξει. Ρίξου τίποτα στο φαγητό εκεί που τρώτε και τα λοιπά. Ρίξου τίποτα να το πιάσει κανένα. Κάτσε γιατί εδώ σου δίνει την είδηση. Δεν θα παίξει. Δεν παίζει. Δεν θα παίξει. Να δώσω εγώ μια μπουνιά και δεν θα παίξει. Δώσε το μία εκεί πέρα. Αυτό τι, καλό παιδί. Καλό παιδί είναι αυτό ο Ζεντάρση. Παρόλο που είναι σκληρό με στο γήπεδο, κλωτσάει, κάνει, ράνει. Πολύ κλωτσιά ρίχνει. Ναι. Όχι, αυτό είναι. Δεν είναι μόνο και παίζει, α, και παίζει στο παθό. Mm-hmm. Αυτό το ξέρω μάθε από Βραζιλία. Ναι, ναι. Και μετά που έφυγε εγώ από Παρανά και αυτά, είδε αυτός. Και έχω κάποιους φίλους έτσι και ξέρουν. Όχι, είναι πολύ καλό παιδί, ήσυχος και αυτά, οικογένεια, έχει δύο παιδί. Ναι, γι' αυτό κλωτσάει μες στο κήπεδο. Ναι, όχι, το κήπεδο βάλει σαν Transformers, κατάλαβα αυτό. Λέει μαλάκ. Το Άρης δεν είναι εκεί, έχει λίγο πώς δεν. Ευτυχώς και εγώ τώρα στο μάτι μπάλα. Άμα αλλιώ σίγουρα να μαλώσω. Άμα ακόμα παίζω μπάλα να δεις. Όχι, μα εντάξει, είναι. Είναι ίσως, τώρα, είναι η καλύτερη μεταγραφή του ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια για μένα.
Είναι ο καλύτερος παίκτης που έχει πάρει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 5 χρόνια. Μπράβο, μπράβο φίλε και εμένα. Όχι, είναι, ξέρεις γιατί, διαφορετικά. Ο Πούρτη είναι και μιλάμε και αυτά και λέει, ναι το τρώω καλά, πρέπει να κοιμηθώ κάτι απόγευμα. Είναι σαν άντε, σαν τη Ματία, σαν το Ρονάλντο ήταν ο Φερνάρη. Α, ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, ο Πούρτη το προσέχει πιο πολύ, πολύ, πολύ. Αυτό είναι φωτοβολίδα, ναι, ναι. Τον Άρη πώς το βλέπεις γενικότερα? Εγώ τον είπα, φύγε. Πες, πες. Τι τον είπες? Okay, okay. Τι τον είπες? Και αυτός είχε μια, μια ομάδα και το έστειλε από, δεν ξέρω, από Ρουσία και αυτά. Α, ναι, το έχω αυτή από άλλη ομάδα, Ρουσία και αυτά. Ναι, ναι, μπράβο, άντε, φύγε. Μπράβο, γιατί δεν το πας, φύγε. Όχι, μα όλα και αυτά και πλάκα. Μα ας, έξω από το ποδόσφαιρο, ας είναι καλό παιδί. Πώς το βλέπεις αυτά, το μάτς αυτό? Είναι μέσα στο κήπεδο δεν χρειάζεται καλό παιδί. Πρέπει να έχουμε τρέλα. Α, μπράβο. Ας, έξω από το κήπεδο δεν είναι. Άμα βάζει την μπλούζα και φοράει και βάλει πάτους και ας, δεν σε νοιάζει τίποτα. 11 κόντρα 11, κατάλαβες. Δεν είναι αυτό κάτω και ο άλλος είναι καλύτερο και ο άλλος. Άμα βάζει και δύναμη και πάτους πάει. Για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, τώρα έτσι που είναι και πολλά νέα πρόσωπα, είμαστε μια εβδομάδα πριν από αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει βέβαια και το ματς στα Γιάννενα. Εσύ που έχεις ζήσει αρκετά Άρης, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Άρης, τι θα τους συμβούλευες και τι θα τους έλεγες για τέτοιου είδους παιχνίδια? Ναι, και αυτό κοίτα. Και εσύ θέλει και κάνω παλιά πάρα πολύ και το σώζω και το αποκείς. Ναι. Και πάντα μιλάμε και αυτά. Είναι normal τώρα και δεν παίζει. Και okay, διαλέξει ο προπονητής. Δεν μπορούμε να πούμε εμείς. Από προετοιμασία εγώ πάντα το μίλησα και ήταν καλός και προπόνησε και αυτά. Και εσείς ξέρετε. Ναι. Okay, διαλέξει ο προπονητής και τα περιμένω. Στον μπάνκο είναι. Και εγώ πάντα τώρα και κάποιοι μέσα μου λέει ήρεμα, κάνει προπόνηση και μπορεί και να μπει σε λίγο, σιγά σιγά. Και πρέπει να είναι έτοιμος. Και αφού είναι διαφορετικά είναι τα πράγματα. Δεν είναι πως δεν είναι βήτα. Ναι, κατάλα, βήτα μόνο. Ναι. Άλλος και τρέκωνε μπάλα ψηλά και τρέκωνε σαν μπούφαλο. Όχι, κάθενε στο λίγο είναι άλλα πράγματα. Και ντέρμπι όμως και είναι άλλα ακόμα. Κατάλαβε. Ναι. Εγώ τον βλέπω πάντως πρώτος πανηγυρίζει και τα γκολ και με όλους τους παίκτες και στο τέλος. Ναι, ναι, όχι, αυτός έχει μέσα του, κατάλαβε. Mm-hmm. Έχει μέσα και θέλει πάντα να βοηθήσει, να κερδίσει. Και θέλει σε ένα μισό χρόνο εγώ τον είπα, μαλάκι. Εσύ το κόσμο σε ξέρει, τον αγαπάει. Προσπαθεί να κάνει αυτό και ασένα τώρα. Έτσι. Κάνει και το καλό πάντα. Και τώρα εντάξει, είναι πολύ καλό παιδί. Και πάντα που λέω, μαλάκα, να δεις τι θα γίνει ένα ντέρμπι. Άστο, οκ, okay, Άρης Ολυμπιακός, Άρης. Mm-hmm. Μα ένα ντέρμπι και έχουμε μια ζωή, Άρης ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ και Άρης. Εκεί να δεις ποιος είναι το καλό παίκτη. Εκεί πρέπει να βλέπεις. Κοίταξε, ο Άρης ποιος παίζει... Ποιος είναι εκεί πόγκο, ποιος mm-hmm. να πάρει μπάλα, ποιος να κάνει κάτι, ποιος να βάλει νεύρα. Έτσι. Εκεί βλέπω τον διαφορετικό στάξη, κατάλαβες. Mm-hmm. Έτσι λέω εγώ, δεν ξέρω το άλλο. Πιθανόν να παίξει κιόλας, γιατί το Σάββατο παίζει ο Άρης στα Γιάννενα, Τετάρτη είναι με τον ΠΑΟΚ και Κυριακή είναι με τον Αστέρα Τρίπολης. Είναι τρία μάτς σε μια εβδομάδα. Τρία μάτς σε μια εβδομάδα. Αναγκαστικά δεν υπάρχουν αλλαγές. Μπράβο και είναι... Δεν βλέπω και είναι σαν το Γιάννη τώρα θα είναι ένα παιχνίδι νορμάλ. Mm-hmm. Και Γιάννη τώρα πρέπει να... Και πρέπει να κερδίσει εμάς. Έτσι. Και εμείς τώρα και βλέπουμε από τρία νίκη και εμείς πρέπει να πάμε τώρα και να μπούμε πάλι και στα πρώτη θέση. Mm-hmm. Και μετά έχουμε το κύπελο. Και μετά Τρίπολη. Και είναι, ξέρεις ότι είναι Τρίπολη μια σκληρή ομάδα. Καλή ομάδα. Πάντα. Ναι. Ο Αστέρας έχει καλή ομάδα. Ναι. Πάντα, ο Τρίπολη που το ξέρω εγώ, ο Τρίπολη πάντα κάνει μια σκληρή ομάδα, φίλε. Έτσι. Πάντα. Ωραία. Να δούμε, φίλε. Τετάρτη να δούμε εκεί και εγώ θα να πάω. Μάτος, πες το Μάτος, δώσει πρόσκληση. Θα σε δώσει πρόσκληση να πας. Να κάνω εγώ τώρα να το πάρω για φαγητό, να βάλω κάτι και στο νερό. Ρίξε με μέσα. Την Τρίτη βγείτε για φαγητό. Να σου πω, τελικά ο ΠΑΟΚ σε είχε προσεγγίσει τότε, σε είχε πλησιάσει για να πας στον ΠΑΟΚ. Όταν έπεσε, πριν να ανανεώσει το συμβόλαιό σου, Ναι, ρε, πριν να ανανεώσει, θυμάσαι, πριν να τελειώνει 6 μήνες, είχε εγώ ένα χρόνο, άλλο ένα. Ναι. Και
Και ο Βιτόλο πήγε εκεί στο ΠΑΟΚ, θυμάσαι. Ναι. Και μετά ο Βρίζας και ο Βιτόλο ξεκινήσαν να μιλάει και να με πάρεις πριν Δεκεμβρίου και να αλλάξει το... Ναι. Μετά που ξεκινάει Ιανουάριο, εσύ μπορείς να κάνεις μεταγραφή άλλη εβδομάδα. Σωστό, 6 μήνες πριν, ναι. Ναι. Και ξεκινάμε να μιλήσουμε και αυτά. Λέει, εσύ τρελός, μάνα, δεν μπορώ να πάω, δεν μπορώ να κάνω αυτά. Όχι, εδώ είναι μια χαρά, είναι κάτι όπου. Δεν μπορώ, δεν πάω. Δεν μ' αρέσει εμένα το μαύρο έτσι και το άσπρο. Δεν πάω. Και ο Βιτόλο έκανε παρέα μαζί μου στον Άρη. Ναι. Ήταν ναι. Φίλος. Και ο Πούζη ξέρει. Όχι, έδωσε στον Άρη, έδωσε και το πάω και έδωσε το Παρασυναϊκό, που είναι έτσι. Έφυγε παντού, ναι. Και το πάω το... ακόμα. Το ίδιο έκανε και στον ΠΑΟΚ. Ό,τι έκανε στον Άρη. Έφυγε από τον ΠΑΟΚ, πήγε στον Παναθηναϊκό. Όχι, όχι. Είναι ένα παιδί και βάλει την μπλούζα και πάει να την νιώθει. Ναι. Και εγώ τον λέω. Δεν μπορώ να κάτσω εγώ τώρα άλλα 10 χρόνια εδώ και μετά να δούμε. Μπορεί και εγώ να δουλεύω στον Άρη και εσύ δουλεύει και στον ΠΑΟΚ. Και μετά ο Πούση έφυγε από εκεί. Και μετά ο Πούση έφυγε. Και μετά το μίλησε πάλι και λέει, «Ε, μαλάκα, έλα στο Παναθηναϊκό τώρα». Λέει, «Τι να πάω Παναθηναϊκό». μα εγώ, τόσο άτυχος, εγώ δεν ξέρω τι θα κάνω. Εμείς πήραμε τα καλύτερα χρόνια στην ομάδα. Ναι, και εγώ, εγώ πήρα και το κακό, θυμάσαι, από, μετά από 11-12 ήταν τα χάλια τα πράγματα. Εσείς ξέρετε, από εκεί ξεκίνησα όλα τα προβλήματα. Έτσι. 8 μήνες χωρίς λεφτά, και εγώ άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο και μεγάλη και αυτά. Και όσο ξέρετε, εγώ άφησα ένα μισό εκατομμύριο έτσι χωρίς να τίποτα. Χάρησες και λεφτά όντως, είναι αλήθεια αυτό. 400-500.000 ευρώ. Ο μόνος. Ναι, και μετά εγώ λέω, άντε να γυρίσω Βραζιλία. Α, και μετά από εκεί πήγε εκεί στο Ολυμπιακό. Ναι. Μα τελικά δεν πήρα αυτό το, θυμάσαι το διαβατήριο ιταλικό και αυτά και... Και ο Μαρινάκης λέει, ναι, το, θα σου δώσει 20 μέρες, λέει, δεν μπορώ 20 μέρες. Άμα λέω, πρέπει να φύγω, άμα δεν θα κάτσω στον Άρη, θα γυρίσω στο Βραζιλία. Και αυτό γυρίσω στο Βραζιλία, κατάλαβα. Ναι, δεν το πήρε στο διαβατήριο. Ναι, τι, και ο παππούς ήταν η γιαγιά, ποιος ήταν κάποιος, ήταν εκεί από τη Σικελία, από πού ήταν, την Ιταλία. Ναι, και εγώ να... Ήταν ένα παιδί και έκανε το Γιάρο το διαβατήριο, κατάλαβα, ιταλικό. Ναι. Αυτό προσπαθούσε να με βοηθήσει. Και έμεινα 2-3 χρόνια και τελικά λέω, τώρα δεν χρειάζεται. Γιατί δεν πήγε ο Κιάρος στον Ολυμπιακό. Πες το Μαρινάκι να πάρει τον Κιάρο. Ναι. Πού είναι αυτός, πού είναι αυτός τώρα, στη Βραζιλία, πού είναι. Προπονητής έγινε. Βραζιλία τώρα. Δεν έχει κανένα παίχτη να μας στείλετε, δεν έχει. Ναι, και αυτό κάνουμε καθόλου. Και ο Ρινάδου και ο Νάτσο πάνε... Και αυτούς τώρα κάνει σκάουτερ εκεί στην Αμερική και πάντα μη στείλει κάποιους παίκτες και μικρούς θέλω όμως, κατάλαβες. Θέλω εκεί 19, 20, 21 χρονών και να φέρουμε εδώ και να παίζει ένα χρόνο και σίγουρα να το παιδί όλο να πουλήσει μπορεί να κάτσει στην ομάδα 3-4 χρόνια άνετα. Ναι. Αυτό είναι δηλαδή. Πρέπει να, όχι να πάρουμε μεγάλους και τι να κάνουμε, και να δώσουμε πολλά λεφτά. Όχι. Καλύτερα να πάρουμε ένα μικρού 19-20 χρονών και να πληρώσουμε 2-3 κλειάλικα στη μήνα και να πάρουμε μια σπίτι και να πάει προπόνηση και να γυρίσει και σε ένα χρόνο το παιδί σίγουρα να μπορώ να πουλήσουμε 1 εκατομμύριο, 2. Έτσι. Εύκολα. Μπούμ. Μάλιστα. Έτσι είναι η δουλειά. Άμα πρέπει να είναι και οργάνωση, κατάλαβα. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν νομίζω απολαυστική. Εμείς το απολαύσαμε, ελπίζουμε να το απόλαυσες και εσύ η συνομιλία που είχαμε. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Μακάρι να συνεχίσεις να είσαι δίπλα στην ομάδα και σαν θεατής, αλλά και γιατί όχι άμεσα ή στα επόμενα χρόνια να επιστρέψεις στο σύλλογο και από άλλο πόστο. Στο ευχόμαστε και νομίζω και το θέλει και ο κόσμος αυτό το πράγμα. Και κυρίως. Ναι. Βγάλ το μάτος για φαγητό. Και βγάλ το μάτος για φαγητό κιόλα τη Δευτέρα. Α, μπράβο. Ναι, καλύτερα από μένα. Εγώ δεν μπορώ να. Εντάξει, εγώ. Και αυτό κάποιος με λένε πάνε. Ναι, το. Θες τι κάνω έτσι και σένα. Και εσύ είναι πολύ καλό παιδί. Άμεση να γκρίσει λίγο το μυαλό να κάνει τρέλα. Και να βάλει όλο αυτό που έξω και το σώμα. Να γαμάει όλους. Ραδιόφωνο.
Μην μιλάς. Λάθος. Συγγνώμη, ρε. Εντάξει, ξένος είναι, παιδιά, δεν τα καταλαβαίνει. Το εσουρού δεν τα ακούει. Τα μαθαίνει ακόμα τα ελληνικά. Έγινε. Εντάξει, να είσαι καλά. Άντε, γεια σου, εντάξει. Γεια σου, εντάξει. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Πραγματικά. Απολαυστικότατος. Μαθαίνει ακόμα τα ελληνικά. Μην τον. Δεν ξέρει, δεν τα ξέρει ακόμα. Μπορούσε τον Μπρούνο Γκάμα. Επικό. Κοίτα το πουθενά τη συνέντευξη. Επικό Ντάρσι Νέτο. Λοιπόν, γάλτονα τώρα για φαγητό το μάτος. Και είναι η πρώτη φορά που μιλάει από τότε που είχε κάνει τη συνέντευξη τύπου. Δεν είχε μιλήσει. Και τα είπε όλα μαζεμένα. Είπε καμιά 19 φορές φούστη. 23 φορές λακαμάνης. Και μας αποτελείωσε με τον Μπρούνο Γκάμα στο τέλος. Και θα σου πω όμως κάτι, είναι ένας παίχτης ο οποίος ήρθε από τη Βραζιλία, από τα δάση εκεί πέρα στον Άρη και δέθηκε με ομάδα όσο λίγη. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω, αλλά και πάλι. Αυτός ήταν μια επιλογή. Δέθηκε όσο λίγη. Ναι. Ήταν παίκτης από το πάνω ράφι όταν ήρθε και ανέβηκε ακόμα πιο ψηλά με τον Άρη και είναι από τους παίκτες, να σου πω κάτι, που αν ο Άρης ήταν λίγο ξύμιος τότε και το λέω είναι το μεγάλο μας λάθος, ναι. Και αυτόν και τον Κόκε και τον Χαβίτο και τον Κάλβο θα τους πουλούσε, φίλε, ναι. Και θα εξασφαλίζονταν η ομάδα, θα έφερνε καταρχήν το νέο Νέτο. Α, μπράβο. Αυτό πρέπει να κάνει τώρα νέτο, πλέον, έτσι. Ναι. Και μην τρελαθούμε, αυτό πρέπει να γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι κάποια στιγμή ήδη έχει έρθει, βέβαια, αλλά όπως λέω, κάποιος δεν έρθει πρώτο για τον Μπρούνο Γκάμα. Θα έρθει. Τι πρέπει να κάνεις. Θα έρθει. Κάποια στιγμή και για το Βέλε θα έρθει. Να τον κρατήσεις και τα 270 που παίρνει να γίνουν 500, να κάνεις άλλα 4-5 για 500 άρια και μετά να λες, να δεν πω να ή να τον πουλήσεις και να φέρεις τον επόμενο, εφόσον έχεις το δίκτυο. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, γιατί ξεφύγαμε και λίγο με την απολαυστική συνέντευξη του Ντάρκ, επική συνέντευξη του Ντάρκ Σινέτο, θα τη διαβάσετε και θα την ακούσετε πάλι σε λίγο στο Λαμπαουτάρης. Λοιπόν, ίσως και μέχρι το τέλος της εκπομπής, αν όχι μέχρι νωρίς το βραδάκι, θα ανακοινωθεί η απόκτηση του Μαύρη και του Σταματή, το τυπικό, γιατί έτσι όσο και οι δύο παίχτες είναι πλέον με την ομάδα τις τελευταίες ημέρες. Από ό,τι ενημερώνομαι, αύριο λέει στις 2 στη μπουτίκ θα γίνει Media Day με τον Κουέστα. Θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής και τις δικές σας τηλεφωνικές γραμμές. Μπορείς να κάτσεις λίγο. Όχι. Λοιπόν, Λίμπερο 107,4, All About Aris on Air. Επιστρέφουμε. Βασίλη, το διάλειμμα των 6,5 το βάλουμε μαζί με τον 7. Ανοίγουμε γραμμές 2310-287-888, αν δεν έχει να πει, να προσθέσει κάτι άλλο. Θα τη βγάλουμε σε συντήτη. Ο διευθυντής προγράμματος. Θα τη βγάλουμε σε CD. Την πουλάμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, παρακαλώ. Λοιπόν, 2-31-0-287 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές για να συζητήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. να μας πείτε πώς ακούσατε. Όταν ήρθω Νέτο στα γραφεία. Τη συνέντευξη τι έπος, εντάξει. Ακόμα δεν είχες γεννηθεί. Ναι, αλλά ευχαριστώ. Παρακαλώ, βασικά. Λοιπόν, είχα γεννηθεί. Είχα γεννηθεί. Πότε έχει το 7. Το 7. 7-8. Δεν είμαι εγώ, ο κύριος Γκαμπράνης. Λοιπόν. Πάμε στο φίλε Τρούτα. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Πάμε στον πρώτο φίλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καταρχήν, κλάψαμε με την συνέντευξη του Τάρτσι. Αλλά όποιος το γνωρίζει, έκλαψα, λέω, με την συνέντευξη του Τάρτσι. Όχι μόνο εσύ, φίλε. Εντάξει, ναι. Απλά όποιος το γνωρίζει και έχει μιλήσει κατηδίαν, θα καταλάβει ότι είναι ένας ακομπλεξάριστος, αθόρμητος τύπος, ο οποίος θα σου πει την αλήθεια, δεν θα την κρύψει δηλαδή, και όπως όποιο μέσο έχει βγει, έχει πει πάντα αλήθειες. Και να παρακαλάμε και εσείς και εμείς να έχουμε τέτοιους τύπους, σαν τον Τάρτσι, για να βγαίνει και κάτι ουσιαστικό. Γιατί νομίζω ότι είπε ουσιαστικά πράγματα, παρόλο που είπαμε με τον τρόπο του. Διαφωνείτε? Καθόλου. Καθόλου. Χαίρομαι. Χρυσάνθες, άκουσα τώρα, ήθελα να σου έτσι κάνω μια... Είχα μια αντίρρηση σε αυτό που έχεις πει. Για πιο απ' όλα. Ενώ συμφωνούμε στο 98% των απόψεων που έχεις δηλώσει, διαφωνούμε πρώτον στο 99% ότι μου είχες πει ότι μια ομάδα πρέπει να πουλάει παίκτες σαν τον Μπρούνο Γκάμα όταν φτάσεις στο πίκ. Ναι. Μεγάλες ομάδες στείνονται μόνο όταν πλαισιώσεις, δεν πουλήσεις τους παίκτες αυτούς και τους πλαισιώσεις με ακόμα καλύτερους παίκτες. Ό,τι κάνει δηλαδή, προσπαθεί να κάνει ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια. Να σου πω με παράδειγμα για να μιλήσουμε.
ρυθμό. Πουλάει. Τον καλύτερο του παίχτη τα προηγούμενα χρόνια, που λεγόταν Λόπεθ, τον πούλησε. Περίμενε. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν που λέει σωστά πλαισιώνει, μόλις φτάνουν στο πικ τους, τους πουλάει. Τον Πέρεθ, νομίζω. Το Λούκα Πέρεθ. Να σου πω κάτι. Λούκα Πέρεθ. Περίμενε. Να σου πω πόσους πούλησε. Βιερίνια. Τον, πώς τον λένε, Σταφυλίδη. Λούκα Πέρεθ. Τζάλμα, φέτος. Πέρσι, Ροντρίγκες. Μακ. Κοίταξε, εγώ αλλού ήθελα να καταλήξω. Κάτσε, είπα είναι, ήδη, πρόσε, με πολύ στόχ, πολύ πρόχειρα. Δεν πιάνεσαι. Όχι, περίμενε. Μα μου είπες, τους πλαισιώνεται. Εγώ σου λέω ότι πολύ πολύ πρόχειρα μου ήρθαν στο μυαλό μια ομάδα που έχει λεφτά. Δηλαδή δεν είναι οικονομικό το θέμα. Εμείς δεν έχουμε αυτόν τον επενδυτή. Έτσι. Μια ομάδα λοιπόν που έχει λεφτά, παρόλα αυτά, Τσίμιροτ. Το Γενάρη. Σου λέω επειδή, κοίταξε, στο μυαλό και στην ψυχή των Αριανών είναι να κάνουμε μια μεγάλη ομάδα και αποτάθλημα. Συμφωνώ. Δηλαδή δεν κάνει εμένα να... Πιστεύω θα την κάνεις, μόνο όταν, μάθεις να πουλάς. Θα την κάνεις. Κοίταξε, Χρυσάνθε, απλά θέλω να σου πω ότι η ενδεκάδα είναι ένα puzzle. Και οι ποδοσφαιριστές έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αλλιώς ταιριάξε, εκεί ήθελα να καταλήξω, για να καταλήξω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Ο Πάουλο Κώστα με τον Κόκε, και όταν πουλήθηκε ο Πάουλο Κώστα και φέραμε τον Ρεγκέρο που ήταν καλύτερος παίκτης από τον Πάουλο Κώστα. Δεν πουλήθηκε βλέπει, ο Πάουλο Κώστα. Ελεύθερος έφυγε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ότι εμείς ελεύθερος έφυγε. Κακώς έφυγε. Περνάνε δύο χρόνια, λύγει το συμβόλαιο και φεύγουν. Αφού, κοίταξε. Είχε δέσει με τον Κόκε. Εδώ είναι, αλλά εδώ όταν είναι... έφυγε ο Πάουλο Κώστα και θέλαμε να φέρουμε κάποιον αντικαταστάτη, δεν μπορούσαμε να βρούμε κάτι καλύτερο. Θα σου πω το εξής. Λοιπόν, οι 11 παίκτες που παίζουν μαζί είναι ένα παζλ. Και όταν διαλύεις δηλαδή το παζλ και ψάχνεις να αφήσεις κάτι, κάτι εξίσου καλό ή καλύτερο και δεν το βρίσκεις, χαλάει αυτό το παζλ. Ναι, πέφτει, αλλά δηλαδή. Αν το παζλ χαλάσει έτσι και αλλιώς, γιατί θα φύγει ελεύθερος ο παίκτης, τι κάνεις. Άλλο είναι αυτό. Μιλάς τώρα για μια αυτό πρέπει να έχεις τους ανθρώπους και τα στελέχη εκείνα έτσι. Που να έχουν στο μυαλό τους ότι σε δύο χρόνια φεύγει ο Μπρούνο Γκάμα. Λύγει το συμβόλαιό του. Πολύ ωραία. Του χρόνου τέτοια εποχή πρέπει... ο κάθε Μπρούνο Γκάμα, κακώς μιλάμε τώρα για το παιδί, αλλά είναι το παιδί που μας έχει εκπλήξει όλους τις πρώτες αγωνιστικές. Του χρόνου τέτοια εποχή, ο κάθε Μπρούνο Γκάμα ή πρέπει να επεκτείνει για δύο χρόνια και πρόσεξε στα δύο χρόνια να τον πουλήσεις. Γιατί στον τρίτο, τέταρτο χρόνο, φίλοι, υπάρχει κορεσμός. Θα φύγει, δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ έφυγε ο Ρονάλντο από τη Ρεάλ. Μαζί σου, επαγγελματίες είναι. Αυτό σου λέω, πάντα γίνεται, υπάρχει. Μην βγαίνει από τα χείλη μας ότι είναι αυτός ο σκοπός εδώ πέρα. Όχι, να πάρουμε, όχι, δηλαδή, όχι. Εγώ είπα να μάθουμε. Εγώ είπα να μάθουμε. Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι. Εμείς είμαστε ακριβώς αντίθετοι. Δεν είναι Ξάνθη. Αυτό είναι ξεπούλημα. Η Ξάνθη έχει πουλήσει. Εμείς δεν έχουμε πουλήσει. Το Βαγγέλη πουλήσαμε εμείς και το Γιάχιτς επειδή είχε τρέλα ο Μπάγεβιτς. Δηλαδή, εμείς φτάσαμε στο άλλο άκρο. Το Γιάννιώτα. Απλά σου είπα να μην γίνεται αυτός ο σκοπός. Δηλαδή, όχι, δεν βέβαια. Επουδενή, επουδενή. Δεν... Φυσικά, συμφωνώ ωραία. Σε αυτό. Και κάτι άλλο, επειδή διαβάζω το All About Tari στο site μας και είμαι μεγάλος υποστηρικτής του. Θα ήθελα στις 10 αγγελίες, έχω παρατηρήσει κάτι στις 10 διαφημίσεις. Αγγελίες, λέω. Όχι, παιδί μου, στις 10 ξέρω αναρτήσεις. Μία-δύο. Βλέπω ρε παιδί μου, αναρτήσεις, ναι. Βλέπω ρε παιδί μου πολύ συχνά να εντοπίζω ότι γινόμαστε πλέον φερέφωνα εκολαπτώμενων, πώς να σου το πω ρε παιδί μου, call girls. Δεν είμαστε, εντάξει, χαλαρώστε λίγο με αυτό. Δεν είμαστε τόσο σαλιάριδες. Ρε παιδί μου, βλέπω ότι... Νομίζω ότι μόνο ένα θέμα μπαίνει με κορίτσια την πλέον. Την ημέρα κι αν... ο λαός του Άρη έχει δείξει ότι είναι σαλιάριδες, όπως άλλοι. Ναι. Δεν χρειάζεται δηλαδή τέτοιες αναρτήσεις τόσο πω, συχνά. Να σου πω. Δηλαδή όταν βλέπω στις 10 αναρτήσεις, ότι οι δύο είναι τώρα... Τι είπες? Ναι, πρώτος θα κλίκνει οι αναρτήσεις αυτές, να ξέρεις. Χρειάζεται, είναι και το εμπορικό κομμάτι. Κοίταξε, τις χρειάζεσαι, πιστεύεις. Γι' αυτό βάζουμε μία-δύο, εκεί. Και το... Καλά, εσύ έχεις... Μία. Εσύ έχεις την εικόνα μπροστά σου. Απλά σου λέω μην το παρακάνουμε. Εντάξει, όχι, δηλαδή... εννοείται. Δεν έχουμε. Μία-δύο είναι και... και οι δύο νομίζω είναι και πολλές πλέον. Μία βάζουμε. Και αυτό και με βάση τις συνεργασίες που έχουμε με κάποια site που πρέπει να πηγαίνουν προς τα Κίνα, τα εμπορικά είναι απαραίτητα και αυτά στην εποχή μας. Τι να κάνουμε. Καλώς. Να είσαι καλά. Καλώς. Να είσαι καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια, φίλε. Βασίλη, έχουμε άλλη γραμμή. Διατύπωσε ενστάσεις με πάρα πολύ ωραίο και κόσμιο τρόπο. Και μπράβο του. Τέτοιους θέλουμε. Ναι, ρε φίλε, γιατί τον άκουσα τώρα. Το λαμβάνω υπόψη μου αυτό που λέει. Άμα βγει κάποιος και μόνο ξεφωνήσει για να ξεφωνήσει, τι να το κάνω. Τι ώρα είναι, ρε, τι ώρα είναι. Έχουμε ώρα, δώσει την ώρα. Ώρα ανοιχτές οι γραμμές 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Για κανένα 20 λεπτό ακόμα που θα πάμε παρέα.
Μέχρι τις 7, 7 παρακάτι. Κόβεται η συνέντευξη. Κόβεται. Είναι στη διαδικασία. Τι δίνουμε για το ματς? Τρία εισιτήρια δίνουμε. Εμένα μου φαίνεται, λέει, 741, φυσιολογικό να έχουμε μεταπτώσει την απόδοση με τόσους νέους και χωρίς προετοιμασία κάποιοι. Τα εισιτήρια θα τα βρούμε, λέει ο Βασίλης, στα Γιάννενα, από τα Γιάννενα. Ναι, εντάξει, κανείς δεν είπε ότι δεν είναι φυσιολογικό. Απόλυτα φυσιολογικό είναι και ακόμα περιμένουμε και 2-3 παίκτες οι οποίοι θα είναι δυνατά χαρτιά για τον Άρη τη φετινή σεζόν. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ. Γεια σας, παιδιά, ο Κώστας, είμαι, τι κάνετε? Γεια σας, Κώστα. Καλά. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, καλά μιλάμε, ο τύπος δεν υπάρχει. είναι απίστευτο. Τάρση είναι, φίλε, είναι για τα αποδυτήρια μέσα. Αυτό σε φτιάχνει τη διάθεση. Φαντάζει τον πιτσιρίκο το Βίτορο τώρα τι τον έχει κάνει. Α, τον έχει. Εγώ τον είδα, εγώ τον είδα που του μιλούσε στα αποδυτήρια και γι' αυτό του το είπα κιόλας. Όχι στα αποδυτήρια, συγγνώμη, στα πάνω. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, δεν υπάρχει. Είναι δηλαδή, και ξυστή, μπορεί να σου πει, είναι άνθρωπος ο οποίος βγάζει πολύ θετική αύρα, θετική ενέργεια. Εντάξει, Ντάρση. Το έχει αυτό το πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα για την ομάδα, είπαμε, δεν μπορούμε, παιδιά, να πετάμε σε όλα τα παιχνίδια, είναι καινούργια η ομάδα, ούτε σε τρία παιχνίδια έχουμε κατακτήσει τίποτα, μην τρελαθούμε. Αλλά πιστεύω ότι έχει να δώσει αυτή η ομάδα. Αυτό είναι το κυριότερο. Έχει να δώσει. Έχει να δώσει. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως κρατάμε αυτό που έχει ο κόσμος. Αυτό είναι σημαντικό. Έχουμε σε μια εβδομάδα τρία πολύ ιδιαίτερα και σημαντικά μάτς. Έτσι. Λοιπόν, σας χαιρετώ, παιδιά. Να είσαι καλά. Γεια σας, γεια. Λοιπόν, ανέβηκε και το ηχητικό της συνέντευξης του Νέτο. Πού ανέβηκε? Στο κανάλι του Λίμπερο και εντός λίγων λεπτών θα είναι και στο Λαμπαουτάρξ πάνω το ηχητικό. Για να τον ακούσετε πάλι. Και εσείς που δεν τον ακούσατε, να τον ακούσετε. Γιατί αξίζει αυτή η συνέντευξη. Λοιπόν, έχουμε άλλο, Βασίλη. Ανοιχτές οι γραμμές. 2-31-0-287-8-8-8. Για να τα πούμε για το χθεσινό παιχνίδι. Όσοι ήσαν στο γήπεδο, όσοι το είδατε την τηλεόραση, που είχε πάλι τηλεδέαση βάρεση κόκκινο. Στην Εντένα. 27% έπεσε, ρε φίλε. Δηλαδή ένα στους τέσσερις. Έδωσε πολλά λεφτά για τον Άρη. Όχι, έδωσε πολλά λεφτά. Έδωσε πάρα πολλά λεφτά για τον Άρη. Τα έχει βγάλει ήδη. Λοιπόν, αυτά τα οποία έχει δώσει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Χαιρετώ και τους δυο. Α, και ο Στανάσης, τι κάνετε? Τι έχουμε, όλα καλά πάνε εκεί στο μεγάλο νησί, κύριε Παπαδόπουλε? Πώς θα βλέπω τα πράγματα? Τι έγινε, ρε φίλε, τι? Όλα εντάξει. Όλα κομπλέ. Δεν έχω καμία νησία. Έχω μάτσει λιγότερο, Χρύσανθε. Έχω μάτσει εκεί λιγότερο. Είμαι 6 βαθμούς πίσω από σένα, μάτσει λιγότερο. 6 βαθμούς, ναι. Έχει και ένα λιγότερο παιχνίδι. Έχω και ένα μάτσει λιγότερο, φίλε. Εντάξει. Καλά πας. Μια χαρά πάω, φίλε, μην αγχωνέσαι. Μια χαρά. Κοίτα με την Πάρη τι θα κάνεις απόψε εκεί πέρα, γιατί... Βάλε ένα σκορ 3-1 εκεί, να κερδίσεις. 3-1 κιόλας, εντάξει. Καλά, εντάξει. Το βάλω, φίλε. Πάμε παρακάτω. Πάμε τώρα, στα σοβαρά. Να θυμίσω ότι με τον γκολ αυτή στο παιχνίδι με τα Γιάννενα, εκείνο μου ήταν πολύ χαρακτηριστικό. 0-1. Ναι. Ποιος ήταν διαιτητής? Δεν θυμάμαι το διαιτητή. Απλά θυμάσαι ποιος ήταν διαιτητής τώρα σε εκείνο το παιχνίδι. Εγώ θυμάμαι φυσικά. Παπάς. Άλλο ήθελα να πω κάτι το οποίο στα Γιάννενα ποτέ, πήγα 3 συνεχόμενα χρόνια, ποτέ δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με τα Γιάννενα. Βέβαια υπήρχαν τη μία φορά, σε εκείνο το παιχνίδι ήταν με τον αυτή, καμιά δεκαριά του Παναθηναϊκού που δημιουργήσαν εκείνο το θεματάκι εκεί στη γωνία. Ναι. Και κάποια άλλη φορά με άλλους 10, με κυτρινό μαύρα πουλιά από την Αθήνα, οι γραφικοί που υπάρχουν από τις ομάδες αυτές τις πόλεις και δημιούργησαν κάποια θεματάκια. Με τα πάθη, αν θυμάμαι στο παιχνίδι με τον αυτή, ήμασταν και στην κερκίδα την απέναντι, όχι σε αυτήν που δίνουν στους φιλοξενούμενους, και μάλιστα στο κηλικείο τα λέγαμε εκεί με τα παιδιά. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και να θυμίσω ότι ο σύνδεσμος των Ιωαννίνων σε εκείνο το παιχνίδι μας έδωσε και εισιτήρια. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι άφοβα μπορούμε να πάμε σε αυτή την πόλη να δούμε το παιχνίδι, αν και όλοι οι γραφικοί σε αυτή τη χώρα είτε είναι πρόεδροι των ομάδων, δηλαδή του Παζιάννενα, ενώ οι φύλαθοι του Παζιάννενα λένε αυτά που λένε, ο πρόεδρος τους λέει τα άλλα τα γραφικά, ή οι γενικοί αστυνομικοί διευθυντές, ή ξέρω εγώ υπουργοί, ή οποιοδήποτε άλλοι, όλοι αυτοί οι γραφικοί. Να θυμίσω τότε την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλόγου Ιωαννίνων
για τα χρήματα που είχε αφήσει η φίλαθλη του Άρη ένα Σαββατοκύριακο που ήταν εκεί. Από τις πιο ωραίες εκδρομές θυμάμαι που είχα κάνει. Και θα το ξανακάνω. Άσχετα αν μου πούν ότι απαγορεύεται. Στο γήπεδο θα πάω. Όπως πήγα και στη Λαμία. Θεωρώ ότι δεν θα κάνει τη γραφικότητα ο κύριος Βασιλιάδης. Επειδή οι γειτονές μας το μαύρα πέρσι κάνανε. Εάν είναι λογική, όλα θα πάνε καλά. Συμφέρει και το γηπεδούχο σωματείο άλλωστε. Να πάρει και χρήματα. Συμφέρει στην πόλη που θα κινηθεί χρήμα. Γιατί να φοβούνται. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας ρωτήσουν τους φιλάθλους των Ιωαννίνων αν θέλουν να πάμε στο γήπεδο τους ή όχι. Αυτοί λένε να πάμε. Όλοι οι άλλοι λένε να μην πάμε. Ο ΠΑΣ λέει γιατί, να μην πάμε. Ναι, γιατί θα υπάρχουν οι 10 με τα κυτρινόμαυρα από την Αθήνα και οι άλλοι 10 με τα σπρώμαυρα. Γιατί δεν μπορούν δηλαδή να κάνουν ζάφτινγκ αυτούς, δεν τους ξέρουν, τους ξέρουν. Τους ξέρουν! Είναι τόσο εύκολο. Αλλά για τους 10 θα βγάζουμε μια απαγόρευση. Έτσι τόσο απλά είναι για μένα τα πράγματα. Και ας μου πει κάποιος ότι δεν είναι έτσι. Ούτε και στο 0-0 που φέραμε τότε στην πρεμιέρα, θυμάμαι με τον Έρικα Στίγιο, είχαμε θέματα. Ούτε και που χάσαμε 2-0 σε ένα παιχνίδι, νομίζω, που είχαμε 2 δοκάρια, είχαμε θέματα. Μια χαρά ήταν όλα στη συγκεκριμένη πόλη, θα έχω να το λέω. Μια χαρά. Για το χθεσινό παιχνίδι, εντάξει. Δεν μπορείς να κάνεις σε κάθε μάτς 10 φάσεις. Ας κάνεις σε 4-3. Αν και υπήρχαν πάλι φάσεις. Αλλά δεν μπήκαν γκολ, γιατί και ο τερματοφύλακας τους παίζει. Όπως παίζει και ο δικός μας ο τερματοφύλακας. Και πολύ καλά και μας. Μας εκπλήσει προς το καλό. Mm. Ας το χαρεί ο κόσμος αυτό που γίνεται. Κοιτάξτε να το χαρείτε, Αριανή. Μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι. Είναι ένα όνειρο αυτό που θα γίνει φέτος. Φαίνεται ότι θα γίνει. Θα έρθει και το ανάποδο αποτέλεσμα. Γιατί είναι ποδόσφαιρο, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα μόνο να κερδίζει. Γιατί μια φυσιολογική ομάδα δεν κερδίζει. Μια φυσιολογική ομάδα φέρνει όλα τα αποτελέσματα. Είναι στο μυαλό του καθενός πώς θα αντιμετωπίσει τα πράγματα. Βέβαια με τόσο κακή νοοτροπία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Εγώ τα φοβάμαι αυτά τα παιχνίδια το ΠΑΟΚ Άρης. Τα φοβάμαι με την έννοια του πολυφανατισμού, το ότι θα προσπαθήσουν πολλοί να εκμεταλλευτούν όλη αυτή την κατάσταση, την ίντρικα που θα υπάρξει για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό είναι το χειρότερο και επειδή είναι ανώριμος ο κόσμος, ειδικά ο νέος κόσμος είναι ανώριμος στην Ελλάδα, δεν μπορεί να καταλάβει το χιούμορ, πότε κάποιος κάνει χιούμορ και πότε κάποιος... Αν και πιστεύω ότι πολύ λίγο είναι το χιούμορ, το περισσότερο που λέμε καζούρα είναι... Δεν είναι καζούρα, αλλά είναι από την αντίθετη πλευρά. Θέλει μυαλό αυτές οι μέρες. Μυαλό, να μην ξεφύγουμε. Ένα παιχνιδάκι είναι. Για όλους ένα παιχνιδάκι είναι. Και το που θα κάτσει την πύλια, κανένας δεν το ξέρει. Άλλο είναι, άλλος μόνο τα ξέρει. Αυτός που δεν μπορείς να τον κάνεις κουμάντο εσύ. Ο αέρας που έχει η μπάλα. Και κάτι άλλο. Αυτός που έχει πολλά χρήματα και δίνει πολλά χρήματα, αυξάνει τις πιθανότητες, εν προκειμένη περίπτωση ο ΠΑΟΚ, αυξάνει τις πιθανότητες να έχει καλύτερο αποτέλεσμα, γιατί έχει δώσει πολύ περισσότερα χρήματα. Κανείς δεν εγγυάται ότι όταν δίνεις πολλά χρήματα πετυχαίνεις και το αποτέλεσμα. Απλά έχεις περισσότερες πιθανότητες να πετύχεις το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η διαφορά αυτού που έχει 100 δραχμές και αυτού που έχει 10 δραχμές. Και επειδή το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα, όπως το χαρακτηρίζω εγώ, καταραμένο, και πώς θα ξημερώσει η μέρα, ποτέ δεν ξέρεις. Κύριε Παπαδόπουλε, πρωταθλητής Ελλάδος ο Άρης και πρωταθλήτρια Ευρώπης η Λίβερπουλ. Το πόσο κοντά είμαστε και το πόσο μακριά είμαστε... Το πιο πιθανό είναι το πρώτο να ξέρεις. Ζωή να έχουμε, υγεία να έχουμε, το έχω βάλει στο εικονοστάσι, θα έρθει η ώρα, πιστεύω να σας το δείξω. Μάλιστα. Λοιπόν, να είστε καλά. Λοιπόν, καλό βράδυ, γεια σας. Κύριε Θανάση, γεια σας. Λοιπόν, έχουμε άλλον πύλη. Ωραία. Ανοιχτές. Πάρε λίγο Μοσκοβίτη. Α, να πάρουμε βεβαίως. Νίκο Μοσκοβίτη μας ενημερώσει για τα μαυροσκούφια. Πάγωσε λίγο τις γραμμές, Βασίλη Καβαδία, για να καλέσουμε τον
το συνάδελφο για να μας ενημερώσει για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος Μοσχοβίτς, θα τα πούμε και το βράδυ βέβαια, στον Μπαλαντέρ. Λοιπόν, έχετε? Ναι, έχουμε ρε φίλε, αφού τα έκανες όπως τα έκανες, έχουμε. Σας δίνω λεφτά. Έτσι. Λοιπόν, πες και τους χορηγούς. Data Labs. Και την προσφορά σου, πες και το με τον φίλο σου. Απα, κάτσε ρε Χρύσανθε. Παρά 10 είναι, γεια σας, ευχαριστώ. Τι είναι αυτά? Έβγαλα το νέτο, τελειώσαμε. Έβγαλες το νέτο, έβγαλες το νέτο. Στην εκπομπή σου, έβγαλε το νέτο. Καπέλο μα, νεότερου. Λίγο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές, 2-31-0-287 και 3-8 για μέχρι να κλείσουμε την εκπομπή. Και θα πάρουμε την Άκουσα κατά αποδυτήρια για να ακολουθήσει η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιού, και ο οποίος έμαθα θα ταξιδέψει στην Άξου, Βασίλη Καβαδία. Βεβαίως, βεβαίως, του κάτσε καλή κλήρωση στο Κύπρο. Εμάς δεν μας έκατσε ένα καλό ταξίδι, ρε φίλε. Όχι, βασικά έκατσε στην Κρήτη, Νοργοτέλη, σωστό. Σωστό, πολύ σωστό. Τέλη Νοέμβρη όμως. Αν πει η Κρήτη, είτε τέλη Νοέμβρη πας, είτε τέλη Σεπτέμβρη πας, πάλι καλοκαίρι θα είναι. Άρα ανάγκη δεν έχεις. Λοιπόν, 2-31-0-287 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές για λίγο ακόμα. Για δώσε λίγο μπιλί. Εν τω μεταξύ, όπως έχουμε βάλει τις οθόνες στο στούντιο, φίλε, πλέον, δεν βλέπω το φωτάκι. Και δεν ξέρω από ότι είμαστε on air και off air. Αυτό είναι πρόβλημα. Και μας έχει κανένα μπινελίκι. Δεν φαίνεται, ρε φίλε, έτσι πώς το έχουν κάνει. Πρέπει να έρθει αυτή λίγο εδώ. Τώρα κάτι γίνεται, εντάξει, γιατί τις κολλήσανε πάρα πολύ, ρε φίλε μου. Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή. Εντάξει, κάνα το καλό, αλλά δεν το κάνα σωστά. Λοιπόν, μέσα στην επόμενη ώρα, όπως λέγαμε και πριν, η ΠΑΕ αναμένεται να ανακοινώσει μαύρα και σταματή. Σταματή και μαύρα, νομίζω. Αυτή θα είναι η σειρά που θα ανακοινωθούν οι δύο ποδοσφαιριστές. Ο μαύρα ήταν και στο Βικελίδης χθες, στη σουίτα του Καρυπίδη, παρακολούθησε το παιχνίδι. Ψήθηκε και αυτός αρκετά με τον κόσμο και την ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε στο Κλεάνθης Βικελίδης, και όπως έλεγε μάλιστα, θέλει να μπει να παίξει. Θέλει να μπει να παίξει κατευθείαν. Τώρα βέβαια αυτό, η απόφαση αυτή ανήκει στον Πάκο Ερέρα, ανάλογα με την κατάσταση που θα είναι ο ποδοσφαιριστής και την κατάσταση που θα είναι μέσα σε επόμενες ημέρες. Αναλόγως, ο Ισπανός θα πάρει τις αποφάσεις του. Για τους φίλους του Άρη που δεν προλάβαν να προμηθευτούν διαρκείας, γιατί μέχρι χθες ήταν παράταση. Η προθεσμία που είχε δώσει η ΠΑΕ όσον αφορά τα διαρκεία στη νέα σεζόν. Όπως έγινε γνωστό σήμερα και το διαβάζεται και στο Λαμπαουτάρης, θα δοθεί παράταση μία εβδομάδα ακόμα για τους φίλους του Άρη που δεν πρόλαβαν να προμηθευτούν μέχρι χθες το διαρκείας τους. Έχουν ευκαιρία για ακόμα μία εβδομάδα, μέχρι την άλλη Δευτέρα δηλαδή, να κλείσουν μια μόνιμη θέση στο Κλεάνθης Βικελίδης στη νέα σεζόν. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, γιατί γνωστάμε και ένα διαλυματάκι από τις 6.30 Βασίλη Καβαδία. Κλείσουμε λίγο νωρίτερα για να αφήσουμε γεμάτη ώρα στον Γεώργιο Ματζιού και που ακολουθεί με την ώρα για μπλε. Εμείς θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.